Ο κύριος Νέντβεντ σήμερα κλείνει τα 50. Να, σε χρόνια του πολλά. Γιατί έχει και γενέθλια σήμερα. Παύλ Γερά, και χρόνια σου πολλά. Σ' αγαπάμε, ήσουν ατίμιος, ήσουν απεκταράς κτλ. Έλειψες πολύ από το πρώην τελικό του... Από τον ημιτελικό, συγγνώμη, είναι του Euro, για καλό δικό μας. Αλήθεια είναι αυτό. Τραυματίσεις, γιατί αν δεν είχες τραυματιστεί, τα πράγματα μάλλον θα ήταν αισθητά πιο δύσκολα για την εθνική. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Υπέροχο μαλλί. Έχεις υπέροχο μαλλί. Πάντα έχεις υπέροχο μαλλί. Παραμένεις με υπέροχο μαλλί. Είχες ένα μαλλί για το οποίο θα έπρεπε να είσαι για πάντα cast στην Κάντι Κάντι. Θα έπρεπε να είσαι εκεί, γιατί αυτό είναι το μαλλί σου. Ναι. Στην πραγματικότητα. Θα σας ευχαριστούμε για όλα αυτά. Κυρίως για την τιμιότητά σου. Κυρίως γιατί κάτω από τη λέξη, κάτω από τις λέξεις work ethic στο ποδόσφαιρο, υπάρχει φωτογραφία σου. Ναι. Δηλαδή αν υπάρχει άνθρωπος. Όχι τώρα που οι ποδοσφαιριστές δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το πράγμα, αλλά παλιότερα που ήταν και λίγο πιο ρέμπελη η φάση. Ο άνθρωπος ο οποίος ξημεροβραδιαζόταν στο γήπεδο για να γίνεται όλο και δυνατόν καλύτερος, ήσουν εσύ περισσότερο από όλους. Και το βλέπαμε και μέσα στο γήπεδο. Δεν τεμπέλιαζες ποτέ, ήσουν πάντα εκεί, έπαιζες άμυνα, έβαζες πάντα ένταση, έβαζες πάντα ταχύτητα. Ήσουν πάρα πολύ καλός, ρε παιδί μου. Ναι. Πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, οπότε. Απορούμε γιατί σήμερα που κλείνει τα 50, από χθες για την ακρίβεια, ναι, αλλά το λέμε σήμερα λόγω των γενεθλίων σου. Απορούμε. Ενώ είσαι και ελεύθερο παιδί, ναι, γιατί έχει πάρει διαζύγιο ο Παύλ. Ναι. Λοιπόν, για ποιο λόγο είναι θέμα που έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο που χορεύεις με τρεις ημίγυμνες γυναίκες. Γιατί, πες μου εσύ. Λέγατε, γιατί δεν περιμένετε, δηλαδή ο Νέντβεντ να μην χορέψει δηλαδή, με τρεις ημίγυμνες γυναίκες. Είναι λίγες. Αν είναι λίγες, θα το συζητήσουμε. Θα ήταν θέμα κανονικά αν μια γυναίκα χόρευε με τρεις ημίγυμνους Νέντβεντ. Αυτό να καταλάβω ότι μπορεί κάποιο να το σοκάρει. Ναι. Ότι όπου βρέθηκαν τρεις ημίγυμνοι Νέντβεντ να χορεύουν μια γυναίκα. Αλλά το ανάποδο γιατί είναι θέμα. Ναι. Για ποιο λόγο ακριβώς. Ποιον ενοχλεί δηλαδή, ποιον πείραξε. Επειδή τη διάβασα προσεκτικά την είδηση, ναι, νομίζω ότι έχω την απάντηση. Για πες. Στο γιατί ενοχλούνται. Ξέρεις γιατί ενοχλούνται, Κώστα. Γιατί δεν περίμεναν ποτέ ότι ο Παύλ Νέντβεντ, ναι, θα χόρευε με τρεις ημίγυμνες γυναίκες, ναι, υπό τους ήχους του Ενρίκε Ιγκλέσιας. Νομίζω ότι ο Ενρίκε Ιγκλέσιας είναι αυτός που πόνεσε τελικά και έκανε την ιστορία αυτή, θέμα και είδηση. Αν ήμουνα στη θέση του Παύλ του Νέντβεντ να χορέψω με τρεις ημίγυμνες γυναίκες, Ενρίκε Ιγκλέσιας θα βάζα. Είναι η πρώτη επιλογή. Είναι σαφέστατα η πρώτη επιλογή. Δηλαδή θα είχα, ξέρω εγώ, θα έπαιζα ανάμεσα σε Ενρίκε Ιγκλέσιας, Μαλούμα και Ρίκι Μάρτιν για να μερα... κάτι τέτοιο, ας πούμε. Με αυτή τη σειρά όμως. Ναι, ναι, με αυτή τη σειρά. Ναι. Θέλω να πω πάρα πολύ, δηλαδή τι να ξέρω εγώ, να έχει τρεις ημίγυμνες γυναίκες και να ξέρω εγώ είναι στους ρυθμούς το Red Hot Chili Peppers, θα μας ήταν πιο ταιριαστό. Ναι. Δεν νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω. Όχι. Τι να είναι, πως ρυθμούς Μοσερά Καμπαγέ. Δηλαδή τι ακριβώς περιμένατε. Νομίζω ότι για κάποιο λόγο έχει ο Παύλ Νέντβεντ αυτή τη φάτσα, την τόσο τίμια και τόσο ενδεχομένως συντηρητικοθήτσικη, που δεν περιμένει κανένας ότι αυτό το παιδί θα χορεύει με τρεις ημίγυμνες γυναίκες. Όμως μάλλον δεν ξέρετε καλά τον Παύλ Νέντβεντ. Γιατί ο Παύλ Νέντβεντ βάζει ψυχούλα σε ό,τι κάνει. Είναι αλήθεια αυτό. Και να σου πω για κάτι, σε αντίθεση με τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια, ο Παύλ Νέντβεντ μπορεί να χορεύει με τρεις ημίγυμνες γυναίκες και να μην τραυματίζεται. Αλήθεια. Δηλαδή μπορεί να βγάλει όλο το 90 λεπτό. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια αυτό. Οπότε αφήστε τον Παύλ τον Νέντβεντ ήσυχο, μωρέ, που θα λέει και μια ψυχή. Λοιπόν, να κάνει ό,τι γουστάρει και αφήστε τα αυτά τα, επειδή είναι αντιπρόεδρος Γιουβέντους. Γιατί οι αντιπρόεδροι δηλαδή δεν είναι άνθρωποι. Έχουμε αυτή η ηθικίλα. Αυτή η ηθικίλα. Συγγνώμη, το λέμε τώρα γιατί κορονίδα όλων αυτών των ιστοριών και πιστεύω θα είναι και για αρκετά χρόνια στο μέλλον, είναι η ιστορία με την Πρωθυπουργό της Φιλανδίας, ναι, δηλαδή κορονίδα, ναι, αυτής της αηδίας, αυτής της συντηρητικοβλαμμένης αηδίας που έπιασε ορισμένους ηλίθιους με την Πρωθυπουργό της Φιλανδίας, πολλούς ηλίθιους βεβαίως, καλά και μέχρι τώρα και έχει ξενοδάχτυλο και τέτοια. Λοιπόν, στο ίδιο πλαίσιο, μιλήσουμε πρωθυπουργός, ξεπρωθυπουργός, αντιπρόεδρος, κυβέρνηση, ξέρω τι, άνθρωπος είναι. Είναι άνθρωποι. Δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένετε. Δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένετε τώρα, σε μια διαλυμένη κοινωνία. Ναι. Είναι άλλο, πράγμα, είναι άλλο πράγμα να κάνει χορονοπάρτι ο Μπόρις Τζόνσον εν μέσω πανδημίας και περιορισμού και αυτός να είναι, ας πούμε, ουισκάρες και νομίζω χρασιά. Καταλαβαίνουμε τις διαφορές. Και είναι άλλο πράγμα ένας πρωθυπουργός, ένας ηγέτης χώρας, ένας υπουργός, ένας αντιπρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας στην ιδιωτική του στιγμή. Ξέρετε, έχουμε διαβάσει τόσες πολλές φορές, ρε εσύ, τώρα πια,
τη λέξη σκάνδαλο δίπλα σε μια εικόνα που σχεδόν το έχουμε πιστέψει. Δηλαδή, σχεδόν έχουμε πιστέψει ότι αν γράφει σκάνδαλο, πρόκειται περί σκανδάλου. Ναι. Το οποίο είναι ψέμα. Ναι. Το οποίο είναι ψέμα, ρε εσύ. Τι πάει να πει σκάνδαλο. Βάζει μια φωτογραφία σκάνδαλο. Αντί κλείνει σκάνδαλο. Ναι, δεν χορεύει. Δεν μα έχει. Ναι. Συγγνώμη. Ήθελα να. Συγγνώμη δηλαδή. Τι εννοεί όταν υπάρχει τραγούδι τη Μαλούμα. Μπροστά στον κύριο Κώστα τα λέτε αυτά. Μπροστά στον κύριο Κώστα. Δεν είμαι μεγαλύτερο φαν του Μαλούμα, αλλά καταλαβαίνω ότι impact που λένε και στο χωριό μου έχει στα κοριτσόπουλα. Να. Τι να κάνουμε τώρα. Να. Εντάξει. Ρωτήστε τις αδερφές σας, τις κόρες σας και τις εξαδέρφες σας αν πήγαν στην αυλία του Μαλούμα πριν από λίγο καιρό. Μην μας λέτε μα, ρωτήστε εκείνες. Και είναι αυτό που λέμε το τι κάνανε, άσα το ξέρω εγώ καλύτερα. Μην τις ρωτήσετε, αν δεν είστε έτοιμοι να μάθετε. Όχι πρώτα δείπνο με υπόκρουση Χούλιο Ιγκλέσιας και μετά χορό με Ενρικέ. Χούλιο Ιγκλέσιας βάζεις αν έχεις τη μία εκλεκτή της καρδιάς σου και θες να. Και είσαι στο δείπνο με το δαχτυλίδι. Και τα κεριά. Ναι. Όταν έχεις τρεις, εκτός πια αν είσαι, ξέρω εγώ, Μαχαραγιάς, αν είσαι Σουλτάνος και είναι οι εκλεκτές της καρδιάς σου και οι τρεις. Και αλλάζει το πράγμα. Βάλεις και Χούλιο. Και να κάνεις πρώτα σιγά μου και στις τρεις. Ας πούμε. Ταυτόχρονα. Σκεφτούμε το εξής, εσύ. Αν ας πούμε ήταν πάρα πολύ γκράντε. Για παράδειγμα και μεγάλη τιμή και ενδεχομένως και πάρα πολύ ακριβό πληρωμένη το να πηγαίνει ας πούμε η Ρίτα να τραγουδάει πριβέ στο Καστρί στον Ανδρέα. Σκέφτομαι αντίστοιχα πώς θα ήταν για ένα στάρ παγκοσμίου διαμετρήματος και αυτής της φάσης όπως ο Χούλιο Ιγκλέσιας να τον καλούν να τραγουδήσει κάπου πριβέ. Το έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα πώς θα ήταν να έχει το Χούλιο πριβέ. Φαντάζεσαι, δεν έχει γίνει. Ε? Δεν έχει γίνει. Ο βασιλιάς, ξέρω εγώ. Ο Σουλτάνος του Μπρουνέι. Ναι. Το φαντάζεσαι. Έχει ένα καινούργιο ζετεμάκι. Δεν λέει, παιδιά, πάρτε το τζετ με τους χρυσούς ρουμπινέδες. Όχι το άλλο, το παρακαδιανό. Πάρτε αυτό που έχει χρυσούς έλικες. Που έχει χρυσό κόκπιτ. Α, τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Και πηγαίνετε, φέρτε το Χούλιο εδώ πέρα ένα Σαββατοκύριακο λίγο να μου πει δύο τραγούδια. Το σκέφτεσαι. Δεν θα το έκανες Ναι, τώρα λέμε ακόμα εγώ Σνίκ πήρε τόσα. Ο Σνίκ λέει, ποιος ήταν, 50 Cent, ποιος πήγε στην Μεκόνη. Ναι, ναι. Και πήρε, γουάουα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα χρήματα χρειάζεται για να πάρεις για να σου κου το Χούλιο Ιγκλέσιας. Αλλά τι εμπειρία θα ήταν να έχεις το Χούλιο να σου τραγουδάει, πώς το λένε, ένα ολόκληρο σου κου. Εντάξει, τρομερά πράγματα. Ρε Χάρη, βάλε λίγο Χούλιο Ιγκλέσιας να ακούμε από κάτω, έτσι. Λίγο Χούλιο Ιγκλέσιας, σε παρακαλώ πολύ. Βάλε λίγο, αφού τον αναφέρομαι, να ακούμε, να μοιρωθούν και αυτοί που δεν γνωρίζουν. Να ερωτευτούν και οι ανέραστοι. Ποιος δεν γνωρίζεις, τώρα λέμε Χούλιο και δεν μιλάμε για Σάρλας Ναβούρ, ξέρω, μπορεί να πεις. Ρε παιδί μου, για παγκόσμιο διαμέτρο. Πολλοί δεν ξέρουν. Πολλοί μπορεί να ξέρουν τον Ενρίκε, να μην ξέρουν το Χούλιο ως φωνή, ως τραγούδι. Πολλοί βεβαίως, παλιός ο Χούλιο. Ακόμα και όσοι έχουν ακούσει τον Ενρίκε, ξέρουν τον Ενρίκε, δεν έχουν διαβάσει πουθενά, λίγο δεν έχουν ακούσει το όνομα Χούλιο Ιγκλέσιας. Είναι παλιός εσύ ο Χούλιο. Είναι παλιός για έναν 20χρονο, είναι παλιός. Δεν είναι στα ακούσματά του καθόλου όμως. Ναι, δεν είναι, αλλά είναι στάρ παγκοσμίου βεληνικούς. Άρα πώς γίνεται να μην το ξέρεις. Να σου το πω διαφορετικά. Αν στην Ελλάδα βγεις ένα 20χρονο και του πεις Ζανέτ Καπούγια. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν ήταν με τεραστίου διαμετρήματος η Ζανέτ Καπούγια. Είναι το αντίστοιχο. Είναι, είναι του Γιάννη Πάριο. Εντάξει, ναι, είναι ο Πάριος, ας πούμε. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην ξέρει τον Πάριο. Στην Ελλάδα όχι. Ναι. Άρα. Αλλά στο εξωτερικό υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην ξέρει τον Πάριο. Ναι, είναι η απάντηση. Δεν θα έπρεπε να ρωτάς εμένα. Υπάρχει όμως περίπτωση να μην τον ξέρουν. Υπάρχει. Αντίστοιχα λοιπόν τον Λατίνο Χούλιο Ιγκλέσιας εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μην τον γνωρίζουν αρκετοί. Ναι. Οκ. Okay. Πάμε λίγο. Δεν είναι φωνή, ρε, είναι βελούδο. Θέλω να κάνω έρωτα στο μικρόφωνο αυτή. Τι να πω, δηλαδή. Κώστα, να σα αφήσω μόνο. Αν χρειάζεται. Τι να πω, δηλαδή. Εντάξει, ξυπνά. Ξαναβάλει λίγο, είναι για δένει και η γλώσσα βοηθάει όλα, όλα μέσα. Όλα μέσα, ρε Χούλιο. Ξέρεις ποιο είναι το πιο συγκινητικό με όλους αυτούς που δεν είναι πάρα πολύ, με τους στάρ που είναι τόσο παγκόσμιοι.
Θα σου το πω, ναι, αλλά όχι τώρα. Ωραία. Θα σου το πω σε λίγο, έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο. Κάποιο νέο Ολυμπιακού σημαίνει αυτό. Για να δούμε, είναι μέρες κινητικότητας. Γεια σου, χαίρετε. Κώστα. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Ο Πεμπιέλ, να πούμε ότι ουσιαστικά έχει κάνει δύο σεζόν αφού πέρασε από μικρές ομάδες, δεύτερη ομάδα Ράγιο Βαγεκάνο. Έχει κάνει, έχει πέρασει τη Μαγιόρκα Β, αλλά ουσιαστικά έχει κάνει δύο χρονιές στην Σαραγώσα, μία στη δεύτερη ομάδα της και μία χρονιά στην Σεγούντα Ντιβιζιόν, τη σεζόν 18-19, με 22 εμφανίσεις και 6 γκολ, η οποία ουσιαστικά σεζόν του έδωσε και τη μεταγραφή, ναι, στην Κοπενχάγη, στην οποία βρίσκεται φέτος για τέταρτη χρονιά. Πέρσι όντως έκανε μια καταπληκτική χρονιά με 18 γκολ σε 46 εμφανίσεις από τη θέση του επιτελικού μέσου. Γι' αυτό σκέφτηκα τον Τσόρι, γιατί ο Τσόρι ήταν μια τέτοια περίπτωση. Ξέρεις, ένα, ναι, δεκάρι που όμως και επαφή με τον κόλ είχε, ναι, και έπαιζε και πολύ καλά και κοντά και μέσα στην περιοχή ως δεύτερος επιθετικός, με αυτή την έννοια το λέω. Αλλά αν παίζει, ας πούμε, πια και center for, σημαίνει πολυθεσή της, αυτή είναι χρήσιμη. Χρηματιστηριακή του αξία στα 6 εκατομμύρια ευρώ από τα 5 που τον πήρε η Κοπενχάγη. Αλλά επειδή έχει συμβόλαιο μέχρι το 24, καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να καλοπληρωθεί, ναι, να χρυσοπληρωθεί η ομάδα του για να τον δώσει. Μάλιστα. Δεν βλέπω εμφανίσει άλλε με μικρές εθνικές και αυτά, αλλά ξέρετε τώρα, στην Ισπανία γίνεται τόσο τεράστιο χαμό, μόνο και μόνο για αυτά στι μικρές εθνικές, πόσο μάλλον στη μεγάλη. Δεν έχω άποψη για την ποιότητα του Δανέζικου Παραδείγματο, αλλά ένα παίχτη που αυτή του επιτελικού μέσου σκοράρει τόσο πολύ και έχει τέτοια ευχαίρεια, ναι, κακό δεν είναι. Έτσι. Άλλη μόνο τώρα να το συζητάμε. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει να μπει στο σχήμα, στη διάταξη και στα αγωνιστικά πλάνα του Κορμπεράν. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Ναι, συγγνώμη. Τώρα, εντάξει, ναι, το ξέρω ότι αλλάξαμε θέμα. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, αθλητικό ραδιόφωνο είμαστε. Επικαιρότητα τρέχει, Γιάννη μου. Τρέχει, ναι, επικαιρότητα τρέχει. Τι να κάνουμε εμείς. Συγγνώμη. Μείνουμε ακίνητοι εμείς. Τρέχει επικαιρότητα. Τρέχει επικαιρότητα, τρέχουμε και εμείς από πίσω. Αυτό κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν ότι το σημαντικότερο πράγμα, νομίζω, και αυτό που ξεχωρίζει τους σπουδαίους ερμηνευτές από τους κορυφαίους ερμηνευτές, όπως είναι ο Χούλιο Ιγκλέσιας, είναι ότι ο Χούλιο Ιγκλέσιας δεν χρειάστηκε ποτέ να ζωρίσει τη φωνή του, ναι, για να μας πείσει για το πόσο καλή, ναι, είναι. Τα έκανε όλα αβίαστα, αβάδιστα. Αυτό. Έτσι. Ήρεμα και ωραία. Πώς κάνει, ας πούμε, αντίστοιχα ο Γαργανουράκης, ας πούμε, στο Τα Λόγια και τα Χρόνια, αν έχετε δει αυτό το φανταστικό βίντεο. Υπάρχουν μερικοί ερμηνευτές που δεν τους πιάνεις. Δηλαδή, ανεβοκατεβαίνουν οκτάβες χωρίς να κουνήσουν βλέφαρο. Ένας τέτοιος ήταν και ο Χούλιο Ιγκλέσιας. Σε πάση περιπτώσει, ναι, δεν ξέρω. Είναι ο Ιταλός Χούλιο Ιγκλέσιας ο Ραμαζότη? Όχι, λέω εγώ, τόσο ψηλά. Οι Ιταλοί βέβαια μπορεί να πούνε κάτι διαφορετικό, αλλά εγώ λέω όχι τόσο ψηλά. Ναι. Ο Έλληνας Χούλιο Ιγκλέσιας, τα είπαμε, δεν χρειάζεται, νομίζω. Πάντως, είναι... για τον φίλο αυτόν, τον Γιουτσάτ Μαϊκαμαρά και οποιονδήποτε άλλον που λέει με τη μάπου θα έχω συνδέσει για πάντα στο μυαλό μου τον Πεμπιέλ με υπόκρουση Χούλιο Ιγκλέσιας, ήταν κάτι πάρα πολύ ταιριαστό τελικά. Ναι. Ήρθε και κούμποσε, ναι, πάρα, ναι, πολύ, ναι, όμορφο. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Τέλος πάντων, ναι. Εντάξει, έχει τρελαθεί λιγάκι με τις. Με τις μεταγραφές, έτσι. Μάλιστα. Να σου πω κάτι. Αν δεν είχαμε περάσει αυτό το ευρωπαϊκό καλοκαίρι και δεν είχαμε τα παιχνίδια που ξεκινάγαν οι ομάδες τόσο νωρίς, ναι, τώρα είναι η περίοδος μεταγραφών. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, είχαμε μάθει μια ζωή ότι τώρα. Ναι, αλλά τώρα πια έχει αυτό τελειώσει αυτό, λέω, το πράγμα οριστικά και μετάκλητα. Έχει τελειώσει από τη μία. Απ' την άλλη, τώρα είναι η περίοδος που γίνεται ο χαμούλης με τις μεταγραφές. Ναι. Τώρα, αυτές, ναι, τις μέρες. Ναι, 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 τελευταίες μέρες. Τότε που οι ομάδες δεν ξεκινούσαν να παίζουν παιχνίδια. Δηλαδή, σκέψου τις χρονιές που παίζανε ένα όμιλο. Μπράβο αυτό. Και ξεκίναγε Σεπτέμβριο, ναι, και κάπου εδώ περίπου, κάπου ξεκινούσε το πρωτάθλημα. Οι μεταγραφές τελειώνουν 31 Αυγούστου. Δεν έχει καμία σχέση με ό,τι υπάρχει τώρα, που οι μεταγραφές πάνε μέχρι 15, που έχουμε ξεκινήσει να παίζουν Ευρώπη από τον Ιούλιο κλπ. Κλπ. Τώρα ήταν η περίοδος που μας έπιανε υπερμούρα και κοροπηλάλα να δούμε ποιους θα πάρουν οι παίχτες τελευταίες μέρες. Ναι, ποιο πάνε οι ομάδες, ναι. Αλλά αλλάξαν τα πράγματα. Τι άκανες. Έχεις δίκιο. Και στον Ολυμπιακό ζόρια, γιατί φαίνεται ότι όντως θα έχουμε αρκετές μετακινήσεις και
με τα γνωστά θέματα του πότε θα καταφέρουν όλοι αυτοί να γίνουν ομάδα και ο Ολυμπιακός κολοκαίγεται κιόλας, διότι την άλλη εβδομάδα ξεκινάει και στους ομίλους. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι θέματα για να τα λύσει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, είπαμε, PBL στον Ολυμπιακό, όπως μετέδωσε ο Κώστας Νικολακόπουλος, φαντάζομαι ότι όσο νούπο θα ακολουθήσουν και ακολουθήσει και η επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα. Στο μεταξύ, παραμένοντας έτσι στα ποδοσφαιρικά, πρέπει να πω ότι με μεγάλη εντύπωση διάβασα την αποκάλυψη αυτού του κυρίου Μάσιμο Μάουρο, παλιού παίχτη της Ιουβέντους, ότι στην τελευταία του σεζόν στη Ιουβέντους ο Ρονάλντο χτύπησε κάποιον. Ναι. Χτύπησε ένα παίχτη. Στα αποδυτήρια. Ναι, και γι' αυτό λέει ο Πίρλο τον άφησε έξω το τελευταίο μάτς και ο Κιέζα, γιατί προφανώς περί αυτού πρόκειται. Ναι. Έπρεπε να. Έπρεπε να το πει, να έχει το στένος να το πει. Ναι. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω, πρέπει να σου πω. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Δεν είναι. Μια τέτοια χοντράδα δεν είναι πια ένα πράγμα που μένει κρυφό, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω. Έλατε. Δεν μπορεί να μείνει κρυφό. Θέλω να πω, μια διαφωνία στα αποδυτήρια, ακόμα και να περιλαμβάνει περισσότερους από 82 παίχτες, μπορεί να μείνει μέσα. Γιατί ναι. Μπορεί το να υπάρχει χειροδικία και να μείνει κρυφό. 1,5 χρόνο μετά. Μου γιατί φαίνεται, είναι και 1,5 χρόνο μετά. Ναι. Μου φαίνεται περίεργο. Ναι. Δηλαδή κάποιος βγαίνει να το πει, ήταν και τελευταίο παιχνίδι, τελείωνε και σεζόν, έφυγε και ο Ρονάλντο. Ωραία, και τι θα, δηλαδή, κρύβουμε μια χειροδικία για να κάνουμε τι, για να πουλήσουμε πιο εύκολα ή πιο δύσκολα κάποιον. Δηλαδή, αυτό που τη. Okay, ο Ρονάλντο, εντάξει, ναι, δεν το είπε. Αυτό που τη έφαγε, δεν είχε λόγο να βγει να το πει. Κάνα άλλο, αφού είναι μαρτυριάριδε αυτοί οι ποδοσφαιριστέ. Ειδικά στην Ιταλία. Πού δεν είναι. Και πού δεν είναι. Και πού δεν είναι. Να. Σε όλε τι χώρε είναι τώρα, γιατί είναι μαρτυριάριδε. Και ακόμα και αν δεν είναι οι ντόπιοι μαρτυριάριδες, είναι οι ξένοι μαρτυριάριδες. Σωστό. Δηλαδή κάποιος θα βγει να το. Κάποιος θα μιλάει με δημοσιογράφους, κάποιος θα σφυρίξει πράγματα. Σωστό. Έτσι είναι. Επίσης, μου κάνει και άλλη εντύπωση, γιατί πρέπει να σου πω ότι ο Ρονάλντο. Δεν τον έχω τον Ρονάλντο για τσακωματία. Ναι. Αν υπόθηκε κάτι χοντρό, αν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι μπορεί. Δεν τον να έχω για τσακωματία. Και συγγνώμη που θα το πω, αλλά ο Ρονάλντο. Και η ζωή που κάνει, εν πάση περιπτώσει, και η δημόσια εικόνα του μου δίνει την εντύπωση ανθρώπου που δεν θα μπλεκε σε καυγά, όσο θυμωμένος κι αν ήταν, μόνο και μόνο διότι θα φοβόταν ακόμα και το ελάχιστο που θα είχε να χάσει από κάποιο χτύπημα. Ναι. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Οπότε μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, τι διάλογο είναι και έφτασε να χτυπήσει, ας πούμε, συμπαίκτη του. Σωστά, πιστεύω, νομίζω τις επόμενες μέρες πιθανώς να μάθουμε περισσότερα γι' αυτό, μια που έσκασε σήμερα. Επίσης, ρε Μάσιμο Μάρο, το ξέρεις εσύ δηλαδή και δεν το ξέρω και δεν το ξέραμε εμείς. Και το είπαμε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω. Γιατί φτάσαμε εκεί. Έχουμε γενικώ θεματάκια τώρα αυτές τις ημέρες. Ποδοσφαιριστές έχουμε πάρα πολλά. Είπαμε, εντάξει, κεντρικό είναι το θέμα του Πογκμπά σε κάθε περίπτωση. Ναι. Και περιμένουμε τις αποκαλύψεις. Περιμένω και αν ισχύουν όλα αυτά τα πράγματα να μάθουμε πώς προκύπτει ο τιμοκατάλογος των 13 εκατομμυρίων ευρώ επειδή τον προστατεύαν όταν ήταν μικρός. Δηλαδή πόσο χρέωναν τη μέρα, ας πούμε. Να. Για να προκύψει το ποσό των 13 εκατομμυρίων ευρώ ότι εμείς σε προστατεύαμε, φυλάγαμε τα νότα σου, κάναμε τους bodyguards, να μην σε πειράξει κανείς και πλέον σήμερα που είσαι 29, το ποσό μαζί με τους στόχους υπερημερίας και τις προσαυξήσεις έχει φτάσει στα 23 εκατομμύρια. Να. Μήπως να σας δώσω, ας πούμε, 7. Να βγάλουμε το στόχο. Ναι. Θέλω να πω ότι είναι αστείο τώρα να κοστολογείς υπηρεσίες τις οποίες εσύ θεωρείς και εικάζεις ότι τις έχεις προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες γιατί δεν ήταν κάτι συμφωνημένο. Γιατί λέω ότι εγώ σε φύλαγα τόσα χρόνια. Κοστολογώ τη δουλειά που έκανα 13 εκατομμύρια ευρώ. Και σου βγάζω και όπλα, αν δεν μου τα δώσεις, χρήστα πάθεις. Απλώς επειδή έχουμε μέσα και μπλέξιμο και μάγια. Μαγκανίες δηλαδή για να ανακοπεί η ανωδική πορεία του Κιλιάν Εμπαπέ. Πού δεν ανακόπτεται. Είναι δηλαδή ναι, τι κουλό. Δεν πετύχανε προφανώς ναι. Οι μαγκανίες ακόμα και αν έγιναν. Πάντως με τη διάσταση πια που έχει πάρει το θέμα και τη φόρα που έχουν πάρει όλοι οι εμπλεκόμενοι, θεωρώ ότι η κατάσταση θα χοντρίνει πάρα πολύ. Ειδικά όταν έμαθα σήμερα, γιατί δεν το ήξερα, γιατί τα μαθαίνουμε λίγο αποσπασματικά, έχει συσταθεί στη Γαλλία, ειδικά για αυτή την περίπτωση, ειδική μονάδα. Υπάρχει ένα κομμάτι στη Γαλλία, μια ειδική μονάδα για το οργανωμένο έγκλημα και έχουν ξεκινήσει οι συγκεκριμένοι και έχουν ανοίξει τη διαδικασία από τις 3 Αυγούστου. Δηλαδή, είμαστε ήδη σχεδόν ένα μήνα
με μάζεμα στοιχείων. Οπότε καταλαβαίνω σήμερα που είμαστε εδώ ότι αυτή η βαλίτσα θα πάει πάρα πολύ μακριά εδώ πέρα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνει κάτι. Θα πάμε σε δίκες, θα είναι όλοι πια οι εμπλεκόμενοι παρόντες, διότι και πολλά τα λεφτά είναι και πάρα πολύ σοβαρά όλα αυτά που ακούγονται. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πήγε 10:30, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Ένα τραγούδι μαζί και πάλι σε λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM σε 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Κώστα Μιαγούλη στην οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως το σταθμό και την εκπομπή κατ' επέκταση με τους εξής τρόπους από το κινητό σας. Γράφετε super, αφήνετε ένα διάστημα και στέλνετε το μήνυμά σας στον αριθμό 19619 με χρέωση 0,31 ανά μήνυμα. Ιντερνετικά μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω δεξί μέρος της κεντρικής σελίδας εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο media player για να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού, να βρείτε τις εκπομπές on demand και στο ίδιο μέρος μια φόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Έχετε κατά νου ότι στη φόρμα την συγκεκριμένη υπάρχει περιορισμός 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα. Από εκεί και πέρα email στο rama5@yahoo.gr. fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει πολλά ωραία καλούδια μέσα. Fightclub 2001 γράφετε όλο μαζί ως μία λέξη αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram και βεβαίως fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής για όλα τα υπόλοιπα. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Είναι περίεργο θα το πω αυτό ευρισκόμενος αθλητικός. Έχω βαρεθεί τα αθλητικά σχόλια, αλήθεια. Ναι. Έχω βαρεθεί δηλαδή. Έχω βαρεθεί τη ζωή μου. Που συγγνώμη. Δεν έρχονται και πολλά τώρα στην ώρα ναι, μας ρε, κανονικά. Παιδί, αλλά, πρέπει να τύχει κάτι δηλαδή, είναι κούραση αυτά τα σχόλια, αυτά τα γυμνασιακά. Δηλαδή δεν μπορώ δηλαδή. Τέλος πάντων. Άμα είναι παιδιά γυμνασίου που τα στέλνουν. Δεν μπορεί και να είναι. Δεν νοιάζουν παιδιά γυμνασίου. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Γυμνασιακά είναι. Σε ηλικία γυμνασίου ή με μυαλό παιδιού γυμνασίου είναι αυτοί που τα στέλνουν. Τι να στείλουν, μπα στείλουν κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω. Είχα μια ελπίδα. Ρε Σικώστα, ότι αυτά θα. Είχα μια ελπίδα. Να τη χάσουμε τώρα. Μάλλον να την ξαναβρω την ελπίδα. Να σου πω κάτι. Έλα. Η ελπίδα σε ό,τι είχε να κάνει τουλάχιστον με τα μηνύματα που παίρνουμε εδώ πέρα, μια χαρά είναι. Γιατί ξέρω αυτά τα μηνύματα, τα αθλητικά, ποδοσφαιρικά ναι, κτλ. Τα μηνύματα που έρχονται στην εκπομπή ναι, εδώ ω επιτοπλίστων είναι πέρα, όχι για ελπίδα, είναι για ελπίδα, για χαρά και αυτό σου λέω. Ναι, λουλούδια είναι. Οπότε μην παραπονιόμαστε. Σκέψη τραβάνε άλλοι μέσα στη μέρα. Μην το συζητάμε τώρα. Σωστό, σωστό. Μιλώντας για ελπίδα, πρέπει να πω ότι με χαρά διάβασα σήμερα ότι ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη δημιουργία αγωνιστικού τμήματος καλαθοσφαίρισης για άτομα με νοητική αναπηρία. Mm-hmm. Πρέπει να πω γιατί είναι να τα λέμε και αυτά τα πράγματα. Που ουσιαστικά μια ανακοίνωση που καλεί, ας το πούμε, τους ανθρώπους που έχουν το σχετικό αποδεικτικό διάγνωσης τέλος πάντων να ενταχθούν εκεί στις τάξεις του συλλόγου. Υπάρχει πανελλήνιο πρωτάθλημα. Θα συμμετάσχει ο Παναθηναϊκός και σε αυτό με το τμήμα το οποίο θα συστήσει. Μπράβο τους. Ναι. Μπράβο τους. Ναι. Υπάρχει προπονητής μπάσκετ και εργοθεραπευτής, υπάρχει ψυχολόγος, ειδικός παιδαγωγός εκεί πέρα. Μπορείτε να βρείτε, εάν είστε άνθρωποι που ενδιαφέρεστε, να βρείτε τα δικαιολογητικά και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπορείτε να με μια απλή αναζήτηση στο Google. Και αυτά είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντικές πρωτοβουλίες οι οποίες νομίζω ότι πρέπει να αναφέρονται. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τα αθλητικά. Να πω ότι, εντάξει, επειδή αύριο μεθαύριο ξεκινάει το Ευρωμπάσκετ, να πούμε ότι έχουμε στην πρώτη φάση, ξέρουμε και αύριο, επειδή σήμερα κυκλοφόρησε πολύ το τηλεοπτικό πρόγραμμα ξανά, να έχουμε μια εικόνα. Υπάρχει το πρόγραμμα ουσιαστικά από την 1η μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου, δηλαδή όλες τις φάσεις, να πούμε, τις πρώτες των ομίλων. Και για όσους ενδιαφέρεστε, υπάρχουν μέρες που τα παιχνίδια ξεκινάνε 12, να πούμε. Από 12 το μεσημέρι ξεκινάει η ιστορία. Και 11, υπάρχει μέρα που ξεκινάει 11 το πρωί, όσοι γουστάρετε δηλαδή να δείτε, να βλέπετε μπάσκετ, έχετε ώρα και όρεξη.
τα παιχνίδια της εθνικής μας, να πω θα έχουμε και παιχνίδι στην ώρα μας, στην ώρα εδώ του Fight Club, την Παρασκευή, να πούμε για το πρόγραμμα της Ελλάδας, γιατί η Ελλάδα ξεκινάει Παρασκευή τα παιχνίδια, ξεκινάει, δεν παίζει την πρώτη μέρα. Ναι, ναι. Να μου το Ευρωμπάσκετ ανοίγει καταρχάς, να πούμε και το πρώτο παιχνίδι, εντάξει, παραδοσιακά να το λέμε. Το Ευρωμπάσκετ ανοίγει 5:30 το μεσημέρι με τον αγώνα της Ισπανίας με τη Βουλγαρία για τον πρώτο όμιλο. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι. Στην ώρα μας το βράδυ, την Πέμπτη, έχουμε το Γαλλία-Γερμανία. Αυτό είναι, 9:30-11:30. Η Εθνική λοιπόν ξεκινάει τους αγώνες της την Παρασκευή, 2 του μήνα, στις 6 ώρα, με αντίπαλο την Κροατία. Το Σάββατο παίζουμε στις 10 το βράδυ με την Ιταλία, που είναι το επόμενο παιχνίδι μας. Την Δευτέρα στις 6 ώρα με τη Μεγάλη Βρετανία. Την Τρίτη στις 6 ώρα με την Ουκρανία. Και την Πέμπτη, 8 του μήνα, ξανά στις 6 ώρα, δίνουμε το τελευταίο μας παιχνίδι, πέμπτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου, με την Εσθονία. Είμαστε. Αυτό είναι το πρόγραμμα της εθνικής μας στον όμιλο, και από εκεί και πέρα θα αναδιαμορφωθεί αναλόγως με το πιθανό. Την Εσθονία του Τικ Σοκ και του Άιβορ Κούσμα, έτσι. Πάντα. Βεβαίως. Ξέρουμε, πάντα. Εκτός από τους δύο, ξέρουμε κανέναν άλλο Εσθονό μπασκετμπολίστα. Ο Μιούρσεπ δεν ήταν Εσθονός, δεν θυμάμαι καλά. Βεβαίως. Και ο Στρέλνιξ δεν είναι Εσθονός. Λετωνός. Α, Λετωνός, συγγνώμη. Πού το θυμήθηκε στον Μιούρσεπ? Από κάτι μπασκετάκια που έπαιζα στις κονσόλες. Αλήθεια τώρα. Ναι. Και για ποιο λόγο υπήρχε εκεί ο Μιούρσεπ? Κάποιον έπαιρνα και ήταν ο Μιούρσεπ. Δεν θυμάμαι ποια ομάδα έπαιρνα. Μπορείς κάποιον να πεις και ονειρευόσουν ότι ήταν ο Μιούρσεπ? Όχι, ήταν ο Μιούρσεπ. Γι' αυτό τον θυμάμαι. Γι' αυτό μου ήρθε κατευθείαν. Δηλαδή μετά τον Κούσμα και το Σοκ μου ήρθε ο Μιούρσεπ. Εντάξει. Οκ. Ναι. Ψάχνεις που έπαιζε? Ο Μιούρσεπ στην ΑΕΚ δεν έπαιζε. Ψάξε να δεις που έπαιζε, να δούμε τώρα. Δεν το θυμάμαι εγώ από την ΑΕΚ. Δεν θυμάσαι που έπαιζε, προσπαθείς να δεις. Που δεν θυμάμαι, δεν νομίζω να έπαιζε στην ΑΕΚ ο Μιούρσεπ. Νομίζω ότι είχε έρθει στην ΑΕΚ. Ναι, καλά θυμάμαι. Στην ΑΕΚ και στον Άρη. Ωραία, και εξωτερικό. Πολλές ομάδες. Όπως... από Μακάμπι Τελ Αβίβ, ναι. NBA, από Heat, NBA, ναι. Heat και Mavericks. Κάπου εκεί θα τον έχω, να τον έπαιρνα. Είναι από Heat Mavericks, ναι. Άρη ΣΑΕΚ, αυτή είναι η σειρά. Μάλιστα, μάλιστα. Ούνιξ, Δυναμό Μόσχαλα, πολύ Ρωσία μετά, Τσεσκά και τα λοιπά. Και έκλεισε την καριέρα του στα 36 του, ναι, στην Εσθονία, στην Ράκβερε Τάρβας. Μάλιστα. Και είναι προπονητής της Ταλίνα Κάλεβα αυτή τη στιγμή και θεωρείται ο κορυφαίος Εσθονός μπασκετμπολίστας. Μάλιστα. Και είναι ο μόνος Εσθονός που έχει αγωνιστεί στο NBA. Ναι. Ωραία. Ε? Έβγε. Είδες. Όχι, έβγε σε σένα. Γιατί εσύ τίμησες. Βεβαίως και το τίμησες. Το Μιούρσεπ. Και μπράβο σου. Εννοείται. Σέβας. Σέβας. Και μπράβο. Και μπράβο. Δεσμόνα. Τώρα, σε νέα εξω... ξέρω εγώ. Εξω ποδοσφαιρικά, εξω αθλητικά. Εξ από εδώ. Υπάρχουν δύο-τρία πράγματα. Ένα εκ των οποίων πάρα πολύ, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα άρθρα, πάντα τα ακολουθώ. Τύπου, γιατί δεν πρέπει να σκαλίζεις τη μύτη σου. Γιατί δεν πρέπει να σκαλίζεις τη μύτη σου? Δεν ξέρω. Αυτό, γι' αυτό ανοίγω να το διαβάσω. Γιατί δεν πρέπει να σκαλίζεις τη μύτη σου? Δημοσίως ενδεχομένως να έπρεπε να είναι το τίτλος του θέματος. Ναι. Δημοσίως. Να σκαλίζεις τη μύτη σου. Μα είσαι μόνος σου, γιατί να. Σαν να σου πει, ξέρω εγώ, γιατί δεν πρέπει να σκαλίσει τα χλεχλένια σου. Άμα είμαι μόνο μου, γιατί να τα σκαλίζω, ναι, δηλαδή. Άμα είμαι με κόσμο. Τι κάνω, θα χαλάσω την πανίδα τη περιοχή. Δηλαδή, θα χαλάσω το μανικιούρ μου. Γιατί να μην τα σκαλίζω? Ό,τι θέλω θα κάνω. Νοχλώ κανέναν. Πιστεύει, αν γινόταν παγκόσμιο πόλ, παγκόσμια δημοσκόπηση μεταξύ οδηγών. Ναι. Και αντίπαλοι ήταν. Εντάξει, το θέμα μα είναι το φανάρι, ναι, προφανώς. Και αντίπαλοι είναι. Μύτη αυτή. Μύτη εύκολα. 70-30. Εύκολα, ναι, 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 70-30. Ναι, εύκολα. Γιατί πιστεύεις ότι σημαίνει αυτό? Συμφωνώ ότι θα είναι 70-30 και ίσως και παραπάνω υπέρ της μύτης. Το ερώτημα είναι, τι κάνει τον ανθρώπινο εγκέφαλο να κρίνει ότι η στιγμή που σταματάς το φανάρι είναι ακριβώς η ώρα που πρέπει να σκαλίσεις τη μύτη σου? Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι δεν είναι, ξέρω εγώ, α, τι γίνεται, ξέρω εγώ, να πάρω τηλέφωνο, ξέρω τι ψώνια έχω να κάνω, πού πάω, ναι, να δω, ξέρω εγώ, κάποιον που περνάει το δρόμο. Ναι. Κάνα κτίριο, αλλά το πρώτο είναι να βάλω το χέρι στη μύτη. Πώς γίνεται αυτό? Σε έχει ενοχλήσει το ανοιχτό παράθυρο του air condition και έχεις μια ενόχληση. Οκ. Λέω τώρα εγώ.
Εντάξει, μπορεί να πιάνει και ταυτίσου με την ενέργεια. Τι να έχει ταυτίσει. Ταυτίσου τι να έχει πάθει από το ερκοντήσιο. Ναι. Ότι τι δα. Το χειμώνα που δεν έχει ερκοντήσιο, γιατί πάλι βάζει. Καλοριφέρ. Μπαίνει από το κρύο μέσα σε αυτό. Βάζει καλοριφέρ. Σε ενοχλεί. Ανοίξει παράθυρο. Κάτι να πετάξει. Κάτι να δει. Κάτι να. Τσουκ. Ναι. Άρα με την ίδια λογική είναι σαν να λες ότι το να βάζουμε το χέρι στη μύτη στο φανάρι είναι περίπου τόσο ανάγκη και τόσο φυσιολογικό όπως για παράδειγμα όταν ξέρω εγώ οι ποδοσφαιριστές πρέπει να φτύσουν για παράδειγμα, πρέπει να χλεπιάσουν διότι έχει κάνει παιχνίδια το γαλακτικό οξύ. Δεν είναι τόσο φυσιολογικό, δεν είναι τόσο φυσιολογικό, δεν λέω ότι είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό όταν ένα δάχτυλο στη μύτη στο φανάρι. Δηλαδή κάτι το οποίο κάνουν από τα ξέρω εγώ 5 δισεκατομμύρια των οδηγών τα 4,5 δεν είναι φυσιολογικό. Εσύ δηλαδή δουλεύεις σε δάχτυλο μύτη. Εγώ τώρα δεν μιλάμε για μας τώρα. Για μας, για μάνες και για αδερφές δεν μιλάμε. Αφού τα ξέρεις τώρα αυτά. Δεν μιλάμε για μας. Αλλά επειδή το έχουμε κάνει όλοι, δεν το λέμε το κάνουμε κάθε φορά, αλλά το κάνουμε τόσο συχνά που είναι ρε παιδί μου επιστημονικά αξιοπερίεργο. Ναι. Είναι μια εξήγηση αυτή που δίνεις. Δεν ξέρω. Δεν λέω. Ναι, μια άλλη εξήγηση ότι βλέπουμε τους άλλους να το κάνουν. Δεν αλλά ξέρω. Αλλά επειδή βλέπουμε να το κάνουν, δεν το κάνουμε κανονικά, δεν πρέπει να το κάνουμε εμείς μετά. Δηλαδή το βλέπεις, γελάς. Ναι. Το σχολιάζεις μέσα σου, βλέπεις τον άλλο με το δάχτυλο, έχει εξαφανιστεί το δάχτυλο και να. Αυτό. Όταν το λες εξαφανισμένο, δεν άκουσε να έχω τρυπανιού στο, δεν άκουσε να έχω μετροπόντικα στο κεφάλι σου. Εντάξει, γιατί. Όπα! Τι έχουμε. Τι έχουμε. Και άλλη μεταγραφή, τι έγινε, Κωστά. Ευχαριστούμε. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. 6 εκατομμύρια, δηλαδή, όσο είναι αυτή τη στιγμή η χρηματιστηριακή αξία ναι. του παίκτη. Δύσκολα, ζόρικα με την Κοπενχάγη στους ομίλους. Ζόρικα πράγματα να πουλάς παίχτη τέτοια ώρα και τέτοια εποχή και σε τέτοια φάση. Προσπαθώ να καταλάβω ποια ήταν η ανάγκη της Κοπενχάγης από τη στιγμή που μπήκε στους ομίλους και έχει τις επομένα τα έσοδα. Προσπαθώ να καταλάβω ποια ήταν η ανάγκη της να πουλήσει. Δηλαδή για μια ομάδα που υπολόγιζε τα έσοδα και δεν μπήκε στους ομίλους της Champions League, καταλαβαίνω ότι έχει ανάγκη να πουλήσει γιατί ενδεχομένως να έχει κάνει έναν άλλο προγραμματισμό για τη χρονιά και να μην τη βγήκε. Για μια ομάδα που μπαίνει στους ομίλους και έχει να εισπράξει 20-30 εκατομμύρια ας πούμε, ευρώ από τη συμμετοχή της. Και έχει στημένη ομάδα και είναι βασικός παίχτης, γιατί τον πουλάει, είναι το ερώτημα. Αυτό. Και έχει και 2 χρόνια συμβόλαιο. Δεν είναι δεν τύπου είναι ένα. Ένα να πεις λίγο τσίνησε ας πούμε, να φύγει. Ή γιατί τσίνησε πολύ, λέω εγώ μία. Τσίνησε γιατί. Τι ήθελε. Δεν γούσταρε στη Δανία τον καιρό και θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Ή λέω εγώ. Από ψάξιμο που έχουν κάνει το καλοκαίρι έχουν ίσως 1-2 έτοιμες λύσεις οι οποίες κάπως θα τους κάνουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει και πολύ μεγάλη λογική παρά μόνο χρηματική. Από την άλλη, τι χρηματική έχεις δώσει 5 πριν από 3 χρόνια που το Φεστή έχει πάρει τα πάνω του. Παίζει τρομερά για την ομάδα σου και τον πουλάς 6. Δεν λες κιόλας ότι αυγάτισαν τα λεφτά σου. Και έχεις μπει στους ομίλους και τελειώνουν και μεταγραφές. Για τους Δανούς, αν δεν κάνω λάθος, 31 Αυγούστου τελειώνουν. Δεν έχουν το δικό μας. Από ό,τι διάβαζα δηλαδή, για χώρες που. Πότε τελειώνουν οι μεταγραφές σε διάφορες χώρες. Αν θυμάμαι καλά, για τους Δανούς τελειώνουν τώρα. Ναι. Για μας πάνε 15 Σεπτεμβρίου οι μεταγραφές. Αυτό πάλι είναι κάτι που παραμένει ανεξήγητο στο δικό μου κεφάλι. Ακόμα και το γεγονός δηλαδή ότι δεν μιλάμε τώρα για ξέρω εγώ, Αμερική ή για ξέρω εγώ, Εμιράτα που μπορεί να έχουν άλλες ημερομηνίες λήξης των μεταγραφών, αλλά ξέρω εγώ. Τα προηγούμενα χρόνια δεν λέγαμε ότι οι μεταγραφές στην Τουρκία τελειώνουν αργότερα από τις δικές μας. Σωστά. Οι τουρκικές ομάδες συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Άρα θα έπρεπε να έχουν τα ίδια παράθυρα με εμάς. Δεν μπορώ να βρω τη λογική δηλαδή γιατί σε μια ήπειρο ευρωπαϊκή, τους πάμε τις ομάδες να αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχουν διαφορετικές ημερομηνίες. Ναι. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό, δημιουργεί. Να σου το πω διαφορετικά. Έστω ότι πάει μια ελληνική ομάδα και ψωνίζει έναν παίχτη από μια ξένη στις 5 Σεπτεμβρίου. Ναι. Στις 10 Σεπτεμβρίου. Η ομάδα κινείται πάνω να τον αντικαταστήσει. Όχι, έχει πρόβλημα. Έχει θα πρόβλημα. Μου πεις γιατί να τον δώσει. Μπορεί να έχει οικονομικό θέμα. Και να έρθει μια πρόταση και να τον δώσει. Δεν θα έχει όμως θα έχει τα λεφτά και θα έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει τον παίχτη. Αυτό είναι άδικο. Θα πρέπει να είναι για όλους μια ημερομηνία που να την έχουν συμφωνήσει. Θα είναι 15 Σεπτεμβρίου, θα είναι 31 Αυγούστου, όποια ημερομηνία να συμφωνήσουν και να πούν παιδιά ως εδώ. Ναι. Ό,τι πήρατε, ό,τι δώσατε. Ναι, κανονικά ναι. Και δώσε και μετά ένα δεκαήμερο, ένα δεκαμεθήμερο για ελεύθερος. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο ελεύθερος προφανώς. Άλλη κατηγορία. Άλλη κατηγορία ναι. Και πολύ σωστά έχουν κάνει ελεύθερους γιατί παλιά ήταν ελεύθεροι. Έπρεπε να έχουν μείνει ελεύθεροι μήνες πριν. Τώρα, ακόμα και αν μείνει 30 Αυγούστου άλλος ελεύθερος, λογίζεται ως ελεύθερος και μπορεί να αποκτηθεί από μια ομάδα που ενδιαφέρεται στο χρονικό παράθυρο των ελεύθερων. Σωστό. Όχι ελεύθερος αυτός που έχει μείνει μέχρι 31 Μαΐου. Ναι.
Τέλος πάντων. Αυτό με τα διαφορετικά παράθυρα μεταγραφές δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων. Εσένα που θυμάστε, ο Ολυμπιακός είχε δώσει 6 εκατομμύρια ευρώ για τον Άλμπερτ Ριέρα. Θέλω να θυμίσω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι μπορεί όντως ο Ολυμπιακός να είχε δώσει 6 εκατομμύρια ευρώ στη Λίβερπουλ για τον Άλμπερτ Ριέρα, αλλά θέλω να θυμίσω ότι ήταν μεταγραφή 15 εκατομμυρίων. Ναι. Θέλω πάντα να το θυμίσω αυτό, γιατί ήταν η πρώτη φορά που στα πρωτοσέλιδα του ελληνικού τύπου. Και από εκεί και μετά το πήραμε στη σκηνή κορδόνη. Μπήκανε μέσα τα πάντα όλα μέχρι και οι προμήθειες των μάνατζερ. Ναι. Για να βγουν τα 15. Άρα εδώ δεν έχουμε μεταγραφή 10 εκατομμυρίων. Προφανώς ναι. Με την διαλογική. Κρατώντας πάντως τα έξυπνα, να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει δώσει επίσης 6 εκατομμύρια, να θυμίσω, για τον Ρομπέρτο στην Ατλέτικο. Ναι. Έχει δώσει 6 εκατομμύρια ευρώ επίσης για τον Ντουντού στην ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας. Ναι. Και η μεταγραφή του PL στα 6 εκατομμύρια θα είναι η 7η πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας του Ολυμπιακού. Εντάξει, έχει δώσει και 9 για τον Διόγο. Εκεί θα πήγαινε. Εκριβότερες μεταγραφές πάνω από 6, ο Ολυμπιακός έχει δώσει 7 για τον Ποντένσε, mm-hmm. 7,4 για το 50% του Φερνάντο Μπελούτσι, mm-hmm. 8,7 υπολογίζοντας την ισοτιμία για τον Λάγιος Ντέταρη, 9 για τον Διόγο, 12 για τον Γιωβάνι. Και η κορυφαία μεταγραφή της ιστορίας, όπως γνωρίζετε, σε χρήματα ήταν τα 13,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία πλήρωσε την ίδια χρονιά μάλιστα, ναι, με τον Γιωβάνι, για να αγοράσει τον Ζλάτκο Ζάχοβιτς από την Πόρτο, ο οποίος λίγους μήνες αργότερα πουλήθηκε για 9 εκατομμύρια ευρώ, αν θυμάμαι καλά, στην Βαλένθια. Ναι. Ναι, ρωτήσουμε τον Ζέκα. Προφανώς θα ερωτηθεί, ρε παιδιά, και ο Ζέκα για τον BL. Αλίμονο. Αν δεν ερωτηθεί ο Ζέκα, ποιος θα ερωτηθεί. Πιθανότατα έχει ερωτηθεί ήδη ο Ζέκα για τον BL. Πέρα από το scouting report, όπου υπάρχει άνθρωπος γνωστός, είναι ότι έχει ερωτηθεί. Οι ομάδες τα ρωτάνουν αυτά. Πώς φτάσανε στον BL, να το πω ανάποδα. Ναι. Μεταγραφή τέτοιων χρημάτων, το να κάνεις μια μεταγραφή, ένα δανεικό μπορεί να σου βγει και να μην σου βγει. Εντάξει, μπορεί να μην έχεις και αναλυτικό scouting report και μπορεί να είναι και κανένας γνωστός. Δεν το δέχομαι εγώ αυτό, να μην έχεις αναλυτικό scouting report, ακόμα και ένα δανεικό. Στις εποχές που ζούμε, το αποκλείω. Το αποκλείω. Αλλά θέλω να πω για μεταγραφή. Θέλω να πω, το λέω αυτό, διότι θέλω να πω ότι για μεταγραφή που δίνεις 6 εκατομμύρια ευρώ, έχεις ξεψαχνίσει, ξέρεις μέχρι και πού πηγαίνει, πώς το λένε, πώς θα πεις. Γιατί με φοβίζεις τώρα. Γιατί ανησυχώ. Ξέρεις μέχρι τόσο πάντων και από πού παραγγέλνει φαγητό, όταν πέρα, από πού παίρνει delivery. Θέλω να πω, όχι απλώς πληροφορίες για την αγωνιστική του δυνότητα και το χαρακτήρα του. Εντάξει, αφήστε τα 7 για τον Έγχερς. Δεν υπάρχουν 7 για τον Έγχερς. 3 ήταν του Έγχερς, 4 πόσα ήταν. Εκεί κάπου ήταν. Λίγα ήταν πάντως. Δεν ήταν. Τα 4,5 ήταν, συγγνώμη, 4,5. Αποκαταστάθηκαν αυτά από την ιστορία. Δεν υπάρχουν. Μα το έχετε γράψει 3 διαφορετικοί, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά. Έτσι και βγει όμως τότε, ότι η μεταγραφή του Έγχερς τύχησε 7. Μπορεί να ήταν μεταγραφή λίγο. λίγο ριέρα. Ναι, μπορεί να είχαν μέσα και τα. Κοίτα αυτά. Ναι. Πραγματικά τι τάγαρος ήταν ο Έγχερς. Δηλαδή, τι ήταν αυτό το πράγμα. Το θυμάσαι. Τάγαρο, εγώ δεν τον έλεγα τάγαρο, ας πούμε, ναι. Αλλά εντάξει, δεν ήταν. Αλλά δεν είναι 7 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν ήταν, παιδί μου, σαν Τάνα. Καταλαβες. Άμα μου πεις για τάγαρο, θα σου πω το σαν Τάνα. Πόσο τον είχα λατρέψει όλοι μας. Αρέσει. Νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει περάσει χειρότερος κεντρικός αμυντικός τα τελευταία 15 χρόνια του Ολυμπιακού τύπου, ο οποίος να ήρθε με ταρατατζούμενο, ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει περάσει χειρότερος. Σαντάνα ήταν. Αλλά, και εδώ πέρα από τη Σάλκη, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω, ναι. Πού διάλογο είχε βρεθεί αυτός ο άνθρωπος. Ποιος τον πρότεινε πραγματικά να του κάνουμε ένα άγαλμα, δηλαδή. Ξανασυνεργάστηκε ο Ολυμπιακός, άραγε με τον άνθρωπο αυτό που πρότεινε, τον Σαντάνα. Γιατί όχι. Ή τα ρίξαμε στο Σαντάνα, ότι ο Σαντάνα έφταιγε και δεν έφταιγε ο μάνατζερ και το παιδί δεν ήθελε και δεν μπορούσε. Εντάξει, θυμάσαι όταν γύρισε μετά πίσω στη Γερμανία ένα περιστατικό που τον είχαν πυροβολήσει στο χέρι. Είχε φάει μια σφαίρα κάπου στη διάρκεια της. Δεν το είχαμε δει και φωτογραφίες και. Και φέρει μια σφαίρα κάπως, Αντάνα. Δεν σου λέει κάτι. Όχι. Δεν σου θυμίζει κάτι. Ενώ ήταν ακόμα ποδοσφαιρικά. Παιδί μου, κανονικά με το που γύρισε πίσω, πριν ήταν εκείνο το καλοκαίρι που έφυγε από τον Ολυμπιακό και ξαναγύρισε πίσω στην Γερμανία. Ναι. Κάτι είχε εκείνο, τον είχαν πυροβολήσει στο χέρι. Και δεν θυμάμαι αν είχε γίνει στη διάρκεια της προπόνησης. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα το. Λοιπόν, το είχαμε συζητήσει και εμείς. Έχεις δίκιο, το 2015 έχει συμβεί αυτό. Ναι. Ναι, ο οποίος είχε πάει διακοπές και γύρισε, λέει, με ένα μυστηριώδη τραυματισμό στο χέρι, για τον οποίο η Bild είπε ότι οφείλεται σε πυροβολισμό,
χωρίς να επιβεβαιωθεί. Είμαστε. Αλλά όντως φαινόταν με το. Πού το θυμάσαι. Μα είχε. Το είχαμε συζητήσει και εμείς εδώ. Απλά δεν το θυμάσαι εσύ. Ναι, όχι σωρικός, δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τη συζήτηση του Ιουλίου του 2015. Είναι η αλήθεια, συγγνώμη. Όχι, δεν το είχαμε συζητήσει με το 2015. Δεν είχαμε εκπομπή. Μπράβο. Ναι. Πώς σου φαίνεται να μην το έχουμε συζητήσει, λοιπόν. Μήπως το συζητήσαμε σε κάποιο τηλεφώνημα, ξέρεις, με αγωνία. Έλα, ρε, εσύ, τα μάθες τα νέα. Μπορεί να το κάναμε. Ναι. Μπορεί να το κάναμε. Στις 2 τη νύχτα. Έλα, ξύπνα, τα μάθες τα νέα. Τι έγινε. Ο Σαντάνα, ρε, εσύ. Έχω να πω ότι ο Φελίπο Σαντάνα δηλώνει ακόμα ποδοσφαιριστής. Γιατί όχι. Είναι... Τόσα χρόνια κοροϊδεύει τον κόσμο. Είναι μόλις 36. Ναι. Και είχε έρθει στον Ολυμπιακό δανεικός. Α, ήταν δανεικός, δεν τον είχαμε αγοράσει. Όχι, δανεικός ήταν, δανεικός. Οπότε πληρώσαμε μόνο το δανεισμό του. Και είχε έρθει φανταστική ηλικία των 29. Είχε έρθει δηλαδή ντουζενάτος. Ναι. Τον απολαύσαμε όπως έπρεπε. Μάλιστα, ωραία. Παιδιά, η Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία κλπ. Που έχουν πρωτάθλημα σε άλλες ημερομηνίες από τις υπόλοιπες χώρες, okay, μπορεί να έχουν διαφορετικά μεταγραφικά παράθυρα. Μπορεί. Μπορεί. Να. Αλλά άλλες χώρες, Τουρκία, για ποιο λόγο να έχει διαφορετικό. Η Ελλάδα, για ποιο λόγο να έχει διαφορετικό φέτος. Ποιος είναι ο λόγος που η Ελλάδα μπορεί να κάνει μεταγραφές στην Ελλάδα μέχρι 15 Σεπτέμβρη. Και στην Αγγλία είναι μέχρι 31 Αυγούστου. Γιατί. Ερωτήσεις σοβαρές. Λοιπόν, η ώρα όμως είναι 11. Είμαστε. Ναι, οπότε το κόβουμε κάπου εδώ. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και πάλι μαζί σε λίγα λεπτά. Επειδή είμαστε στην τούρλα του Σαββάτου για τις μεταγραφές που συζητάγαμε, ναι. Έχει ήδη ακουστεί το όνομα Μπαλοτέλη και θα παίξει τώρα 2-3 μέρες προφανώς. Ναι. Έτσι, λίγο Μπαλοτέλη, λίγο ΑΕΚ, που δεν προκύπτει φυσικά πουθενά πέρα από ένα tweet ενός Ιταλού δημοσιογράφου. Και δεν ξέρω, δεν το βλέπω. Ο Μπαλοτέλη επέλεξε να πάει μετά από χρόνια περιπλάνησης σε Ιταλία και Αγγλία. Επέλεξε να πάει στην Τουρκία πέρσι, πήγε ως ελεύθερος, έκανε πολύ καλή χρονιά. Έβαλε 19 γκολ σε 33 παιχνίδια. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 24. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Θα πεις επειδή είναι τρελομάριο, γι' αυτό ήταν τρελομάριο ο Μπαλοτέλη. Ναι. Και μπορεί να φύγει, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί ακριβώς να σχετιστεί με την ΑΕΚ. Εντάξει. Λες, δεν είχε πει ο τέτοιος ο Μπερλουσκόνη στη Μόντσα, θα σε πάρω αγόρι μου και τέτοια. Δεν είχε ήταν πει κάτι. Μόντσα. Τώρα που ανέβηκε. Α, ξανά τώρα. Ναι, αυτό εδώ ο δικός μου άνθρωπος και τα λοιπά. Μπούγκα. Μπορεί, γιατί όχι. Βγαίνουμε μπαρότσαρκες να κάνουμε αλητίες και τα λοιπά. Θέλω να πω. Μου κάνει εντύπωση που δεν. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Τον Θάδων πάντως με 2 χρόνια ακόμα συμβόλαιο δύσκολα. Έχει σκληρό. Το γραφείο που εκπροσωπεί τον Μπαλοτέλη είναι το γραφείο που έχει το Χάλαντ, τον Ντελίχτ, τον Βεράτη, τον Ντοναρούμα. Δηλαδή. Ναι. Δεν είναι που δύσκολα. Βέβαια έχει και το Μανουλάκι του Χατζηδιάκο. Έχει και μια επαφή με Ελλάδα. Αλλά τέλος πάντων δεν προκύπτει προς το πάνω ρόλο πουθενά. Οπότε θα έλεγα να μην λέμε και περισσότερο. Εντάξει, λογικό είναι οι φίλοι της ΑΕΚ να ξεσηκώνονται. Ο Μάρκο Κοντέιρο, να πούμε, αυτός που έκανε την είδηση από το Mercato Web. Εγώ λέω web. Το εξής. Για το φίλο της ΑΕΚ και οποιοδήποτε άλλο θα μπορούσε να έχει ακουστεί είδηση. Δηλαδή, okay, το τι παίχτης μπορεί να είναι ο Μπαλοτέλη. Ξέρω εγώ, τα καλά πράγματα του παιχνιδιού τα ξέρουμε. Ξέρουμε δυστυχώς και τα υπόλοιπα. Ναι. Θα ήθελε δηλαδή σε πραγματικότητα ένας οπαδός ελληνικής ομάδας, οποιοδήποτε, να πει με χαρά και με προσμονή και με τρέλα και με λατρεία, φέρ τον Μπαλοτέλη. Όταν ξέρεις ότι μπορεί μέσα σε μια εβδομάδα, ας πούμε, τα αποδυτηρία να έχουν γίνει κούγκι. Εντάξει, παρόλα αυτά η ιδέα είναι δελεαστική. Και η ΑΕΚ επίσης έχει κάνει τέτοιες κινήσεις στο παρελθόν. Θυμίζω στην ΑΕΚ έχει έρθει ο Μοχάμεντ Καλόν. Ναι. Στην ΑΕΚ έχει έρθει ο Γκούντιονσεν. Δηλαδή δεν κάνει... ήταν προβληματική χαρακτήρα. Όχι, όχι, αλλά λέω ότι έχει κάνει. Άλλο λέω. Μεγάλα ονόματα ήταν. Ναι. Δεν ήταν τέτοιοι χαρακτήρες. Δηλαδή... καμία σχέση. Έχουμε δει πράγματα που έχουν συμβεί στα ποδήλατα τη ΑΕΚ συγκεκριμένα με παιδιά που ήταν πιο δύσκολα, ας πούμε, με το Βράνιες, με το Τζεμπούρ. Έχουμε, ξέρεις, έχουν πέσει μπουνές και κλωτσιές, ας πούμε. Από αυτήν την άποψη το λέω. Ναι, ισχύει. Οπότε, αυτό που λέμε, ρε παιδί μου. Για παράδειγμα, το Γιωβάνοβιτς, ναι. Που αργούν οι μεταγραφές, γιατί ψηρίζει πέρα από τα αγωνιστικά στοιχεία. Και το χαρακτήρα πολύ, ναι. Είναι σημαντικό, δηλαδή, αυτό που λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν τα του Παναθηναϊκού. Για παράδειγμα, πάω στο Παναθηναϊκό, γιατί τυχαίνει να έχω συζητήσει με ανθρώπους που γνωρίζουν τα ενδότερα, είναι ότι τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού πέρυσι ήταν πραγματικά πολύ καλά. Και αυτό συνετέλεσε στο να μπορέσει η ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να τερματίσει και να πάρει το κύπελλο και να βγει άνετα στην Ευρώπη μέσω πλεόφ, γιατί
δεν υπήρχαν κολοπεδισμοί μέσα. Δεν υπήρχαν φαγωμάρες, δεν υπήρχαν κλικές, δεν υπήρχαν οι Λάτιν από εδώ και οι άλλοι από εκεί, δεν υπήρχαν οι γιατί παίρνει αυτό τόσα. Δεν υπήρχαν άνθρωποι που έχω, ξέρεις, που έχω παίξει εγώ. Δεν υπήρχαν όλοι αυτοί. Προφανώς είναι σημαντικό σε μια ομάδα, ειδικά σε μια καινούργια ομάδα με καινούργιο προπονητή, οι παίκτες που θα βάλεις μέσα να μην υπάρχουν τοξικοί. Να μην υπάρχουν διαλυτικοί παίκτες. Και εννοείται ότι κανείς δεν θέλει μπαρουτιασμένα αποδυτήρια. Προφανώς και πρώτος από όλους ο προπονητής. Από την άλλη, γνωρίζεις πόσες φορές έχουν γίνει μεταγραφές τύπου ναι, εντάξει, το παιδί είναι λίγο ζαβό. Αλλά επειδή είναι, θα έρθει εδώ και θα του αρέσει και θα τον στρώσουμε, ξέρεις. Και πάντα έχεις την ελπίδα. Την έχεις. Ναι. Είναι ίδια ελπίδα με το εγώ θα την αλλάξω την κόμενα αυτή μόλις παντρευτούμε. Ναι, είναι, αλλά θα τη στρώσω εγώ. Είναι η ίδια φρούδα ελπίδα αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι η ίδια κούφια κουβέντα που λες ότι ναι, έχει θέματα αυτή, αλλά θα τη στρώσω εγώ, θα την αλλάξω. Ναι. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε, αν είναι προβληματικός. Σε μία, δύο, τρεις ομάδες που έχει πάει, σε μια διάρκεια 5, 7, 10 ετών, αν ένας παίκτης αλλάζει η ομάδα κάθε χρόνο και πηγαίνει. Καλά, υπάρχει και λόγος γι' αυτό. Αυτό σου λέω. Λόγος, ναι. Δεν μπορείς να πιστεύεις θα είσαι ο μάγκας και ο ποδοσφαιρικός νταΐς που θα τον κάνεις αυτόν τον παίκτη να αλλάξει μυαλά στα 31 του, στα 32 του, στα 30 του και από εκεί που ήταν ένα ρεμάλι τη Φωκένο Νέγ να έρθει εδώ και να είναι Παναγία. Δεν γίνεται. Για κάποιο λόγο έχει γυρίσει, ας πούμε, τη μισή ποδοσφαιρική φίλιο. Ναι, και λέω εγώ. Αξίζει τον κόπο να βάλεις μία βόμβα στα θεμέλια της ομάδας με την ελπίδα θα πάρω 5-10 καλά πράγματα ή θα πάρω 5-10 γκολ χρήσιμα και τον κίνδυνο να μου την άξει την ομάδα στον αέρα. Δεν ξέρω. Είναι μια σαν κίνηση απελπισίας και την κάνεις μόνο αν είσαι απελπισμένος. Αν δεν είσαι απελπισμένος, γιατί απελπισμένος στις 30 Αυγούστου δεν μπορεί να είσαι. Απελπισμένος είσαι στις 30 Ιανουαρίου. Που λες εδώ Παναγία μου, τι να κάνω για να σώσω τη χρονιά. Ναι, σωστά. Θα παίξω κορώνα γράμματα, ας πούμε, εδώ την υπόλοιπη χρονιά. Μήπως και φέρω τον παίκτη, ο οποίος, ας πούμε, θα τα κάνει όλα, θα γουστάρει και θα μου δώσει την όθηση. 30 Αυγούστου, δεν πας απελπισμένος. Είναι ξεκίνημα της χρονιάς. Έχεις παίξει διαγωνιστικές. Αυτό λέω. Σωστό. Από την άλλη, ξέρεις, τώρα είναι λογικό να γίνεται σύνδεση γιατί σήμερα. Άφησε τον Ανσάρι Φάντε ελεύθερο, ο οποίος πήγε στην Ομόνια. Βγήκαν τα δημοσιεύματα ότι υπάρχουν 5-6 παίκτες τους οποίους έχει, στη λίστα της για Center Four. Οπότε, ξέρεις, δεν ήταν περίεργο κάπου μέσα σε όλα αυτά να ακουστεί και το όνομα του Μπαλοτέλη. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θα αποδειχθεί αν υπάρχει κάποια σύνδεση. Εντάξει, μπορεί. Καλό γενικότερα έχει, για όλες τις ομάδες με τις περιπτώσεις αυτές των παιχτών που σου λέει ότι εντάξει, εμείς εδώ θα τον στρώσουμε. Δεν είναι εύκολο. Όχι, αυτό λέω. Όχι, δεν είναι εύκολο. Είναι αδύνατο. Απλώς ελπίζεις στην πραγματικότητα να πετύχεις τον παίκτη σε καλό φεγγάρι και σε καλή φάση. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο στην πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα όλα είναι προβληματικά. Και Χρήστο, εγώ αρέσει προβληματικό πακέτο. Και εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που λες. Αν είσαι πάνω στην ανάγκη και δεν ξοδεύεις και λεφτά, όπως τον περίτε, εμείς πρόσφυγε ελεύθερο. Ναι. Σου λέει, οκ, βγήκε. Αν είναι να δώσει και άλλο λεφτά, αυτό, ναι. Το ρίσκο πολλαπλασιάζεται στην περίπτωση αυτή. Εντάξει, από την άλλη, ο Μπαλοτέλη είναι πόλος έλξης. Ναι, λέω εγώ, είναι πόλος έλξης. Σίγουρα, ο Μπαλοτέλη είναι από όλες τις ομάδες που μπορούσε να πάει. Είναι πιο πολύ ΑΕΚ. Ναι, είναι πιο πολύ ΑΕΚ. Είναι πόλος έλξης, ναι. Είναι όμως ένα, σου λέω, παίζει κορώνα γράμματα να βάλει βόμβα στα αποδυτήρια. Ναι. Όχι, ισχύει. Ισχύει, είναι ζώρικο. Είναι ζώρικο. Όχι πιο ζώρικο για να κάνω μια πάσα στον εαυτό μου, αν το επιτρέπεις. Από την ιστορία που διάβασα μιας κυρίας. Δεν έχω ξαναδιαβάσει. Έχω διαβάσει διάφορα περίεργα πράγματα που έχουν διάφορες περίεργες παθήσεις. Αυτό το πράγμα ομολογώ δεν το έχω ξαναδεί πουθενά. Υπάρχει μια Αμερικανίδα, η κυρία Λίντζι Τζόνσον, η οποία πάσχει από σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας, το οποίο τι είναι. Δεν μπορεί να σταθεί όρθια για πάνω από 3 λεπτά. Μάλιστα. Είναι τρομερό. Δεν μπορεί να πάει πουθενά προφανώς, δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι. Mm-hmm. Ακόμα και στο μπάνιο που λέω λόγος χρειάζεται καρέκλα. Εντάξει. Αυτό μέσα. Είναι το λιγότερο στο μπάνιο. Το πρόβλημα είναι να δεν πάει να βγει από το σπίτι. Εκτός αν την πηγαίνουν με. Πώς πω. Με καροτσάκι, με αμαξίδιο, ας πούμε, για να μπορεί να κάθεται. Είναι τρομερό πρόβλημα. Και τώρα λέει έχει φτάσει και λιποθυμούσε, τώρα έχει φτάσει και λιποθυμάει μόνο 3 φορές τη μέρα. Μάλιστα. Τρομερό, έτσι. Είναι τρομερό. Τι παθήσει πάνω, τι μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων. Ένα ενδιαφέρον θέμα το οποίο ήθελα λίγο
να συζητήσουμε είναι ότι υπάρχει μια κυβερνητική οργάνωση η οποία ονομάζεται Access Now, η οποία ψάχνει και ασχολείται με πράγματα που αφορούν το ίδιο το ίντερνετ και δημοσίευσε ένα εξαιρετικό άρθρο με τίτλο Internet Shutdowns in 2021, The Return of Digital Authoritarianism, στο οποίο άρθρο αναφέρει ότι το 2021 έπεσε το ίντερνετ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, για λίγο ή για πολύ δηλαδή, και μικρότερα ή μεγαλύτερα κομμάτια του, 182 φορές σε 34 διαφορετικές χώρες. Ναι. Και αν εξαιρέσουμε διακοπές που γίναν λόγω μιας γενικής πτώσης της τάσης του ρεύματος που συνέβησαν στην Ινδία ένα καιρό, η συντριπτική πλειοψηφία των διακοπών αυτών, όπως λένε οι άνθρωποι του Access Now, υποδηλώνει μια βαθύτερη παγκόσμια τάση προς τον ψηφιακό αυταρχισμό. Δηλαδή, ότι οι κυβερνήσεις ίδιες χρησιμοποιούν την πρόσβαση στο διαδίκτυο ή τη μη πρόσβαση όταν το κόβουν κατά του ίδιου του λαού τους, να σου το πω. Και... δηλαδή πιστεύεις ότι όταν κόπηκε το ίντερνετ του Γκίζη εκείνη την περίοδο ότι στράφηκε η κυβέρνηση κατά των κατοίκων του Γκίζη? Στράφηκε κατά Ιησού συγκεκριμένα. Μάλιστα. Κατά Ιησού συγκεκριμένα. Μάλιστα. Πρέπει να πω. Σοβαρή καταγγελία αυτή. Υπάρχουν διάφορα στην Ουκρανία καταρχάς. Ναι. Καλά, εντάξει. Έτσι που έπεσε μια ώρα πριν την εισβολή της Ρωσίας από μαζική κυβερνοεπίθεση εκεί πέρα. Το Σουδάν με το που έγινε στρατιωτικό πραξικόπημα έκλεισε το ίντερνετ τελείως. Στην Αιθιοπία και το Καζακστάν επίσης εμφύλησαν αναταραχές, έπεσε το ίντερνετ. Γιατί εκεί βέβαια θα σου πει και άλλο στηρίζουν και το ίντερνετ για να μην μαθαίνει. Ναι, για να μην μαθαίνουν οι οχτροί τέλος πάντων τα σχέδιά μας. Στη Μιανμάρ λέγεται ότι είναι η χειρότερη κατάσταση, όπου για 3 ολόκληρους μήνες η Χούντα που υπάρχει στη Μιανμάρ έκλεινε, άρχισε να κλείνει το ίντερνετ το βράδυ. Και τα βράδια που κλείναν το ίντερνετ κάνανε επιδρομές σε διάφορα σπίτια πολιτικών και ακτιβιστών και κάνανε συλλήψεις. Μάλιστα. Έτσι, δηλαδή είναι μια ψυχολογική πίεση, όπως, όπως καταλαβαίνεις. Επίσης, άρα μιλάμε για περιοχές οι οποίες είναι σε πόλεμο ή έχουν εμφύλιο οτιδήποτε. Ναι, δεν μιλάμε για περιπτώσεις χωρών που δεν... Θα σου πω, όχι. Ναι. Όχι, μιλάμε για περιπτώσεις χωρών. Για παράδειγμα, υπάρχουν χρήσεις σε διάφορες χώρες όπως η Ιορδανία ή η Ινδία, με κυρίαρχο παράδειγμα την Ινδία, όπου κατά την περίοδο εξετάσεων, δηλαδή στο τέλος της χρονιάς, εκεί Μάιο-Ιούνιο, κόβεται το ίντερνετ, διότι όπως λένε εκεί οι Ινδοί, προσπαθούν να αποφύγουν απάτες που μπορούν να γίνουν σε εξετάσεις μέσω της τεχνολογίας. Αυτό ας πούμε είναι ένα πάρα πολύ περίεργο πράγμα. Όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή επειδή προσπαθούμε να αποφύγουμε απάτες, τι κάνουμε, κόβουμε το ίντερνετ για να μην κλέψουμε, ας πούμε, στις εξετάσεις. Ναι. Τι πάει να πει αυτό, δηλαδή αυτό τι είναι ακριβώς, τι λογική έχει αυτό το πράγμα? Είναι λογική ότι μπαίνουμε στο αμφιθέατρο 600 άτομα σε ένα αμφιθέατρο που χωράει 300 και ένας πάνω στον άλλο και σου λέει δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε, μην κάθονται και μπουγλάρουνε. Ρίχνει το ίντερνετ. Okay. Εντάξει, τι να πω. Και λέω για την Ινδία συγκεκριμένα, διότι... ή μπορεί να έχει επισκεφθεί εκείνη την εποχή την Ινδία η Αθηνά Οικονομάκου και να ρίξει το ίντερνετ. Θέλω να πω, είναι μια πιθανότητα να κάνει διακοπές κάποια, ας πούμε, Ελληνία celebrity και επειδή πήγε εκεί, ας πούμε, και φόρεσε, ξέρω εγώ, το καινούργιο της μαγιό, να έπεσε το ίντερνετ. Αυτό πού το πας? Τώρα που είπες Αθηνά Οικονομάκου, θα μου επιτρέψεις να προσθέσω, γιατί κάπου το πήρε το μάτι μου, στους τίτλους καλοκαιριού. Ναι. Δεν τον θυμάμαι ακριβώς, αλλά θυμάμαι το περιεχόμενο, ότι θα το πω στο περίπου. Είδα κάπου τίτλο Ιωάννα Τούνη, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με έσυρε στην Αθήνα γιατί λέει το σπίτι μας ήταν βρώμικο και με έβαλε να τρέβω τα πατώματα. Τώρα θα μου πεις είναι τίτλος. Ναι, τίτλος είναι με κάποιο τρόπο. Ναι, είναι λίγο μεγαλύτερος τίτλος από τους συνήθεις τίτλους, αλλά είναι τίτλος. Καταλάβαμε όμως το θέμα. Βεβαίως. Είναι θέμα. Βεβαίως. Μπορούμε να τον βάλουμε στους τίτλους του καλοκαιριού, οι οποίοι τράβηξαν την προσοχή. Πιο πίσω από τους άλλους. Σε κάθε περίπτωση, πιο πίσω. Δηλαδή δεν κοντράρει η Καμαγιορκίνη. Όχι, ρε, ούτε αστείο. Δεν κοντράρει η Βασιλικάρα. Ούτε. Δεν κοντράρει Νίκο Κοκλώνη. Όχι. Μπαίνει top 10 χαμηλά. Δεν κοντράρει το τριχωτοπουλί του Λουβίνι Κουβέρτη. Το τριχωτοπουλί του Λουβίνι Κουβέρτη δεν το χοντράρει κανείς και ποτέ. Ο άνθρωπος, αν υπήρχαν σοβαρά
αντίστοιχα γραφεία Πούλιτζερ, ίδρυμα Μπότση, δεν ξέρω ποιοι δίνουν, αλλά να είναι ωραία και σοβαρά, θα καλούσαν τον άνθρωπο, θα βρίσκαν τον άνθρωπο που έβαλε αυτό το τίτλο και θα τον παρασημοφορούσαν. Ναι, ναι, κατευθείαν. Κατευθείαν. Γιατί σε αυτό το επίπεδο είναι ο καλύτερος. Ναι, ναι. Και δεν μπορεί ναι. να το παραβγεί κανένας. Ναι. Λοιπόν, για να κλείσουμε το κομμάτι με τις διακοπές στο ίντερνετ, να πούμε ότι η χειρότερη κατάσταση είναι στην Ινδία και είπαμε να επικεντρωθούμε, διότι η Ινδία μόνο το 2021 κατέβασε ουσιαστικά το γενικό 106 φορές. Mm-hmm. Περισσότερες φορές από όλος ο υπόλοιπος κόσμος μαζί. Όπου φυσικά κατάλαβες τι γίνεται. Σταματήσανε Zoom, γιατροί δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με ασθενείς, το τραπεζικό σύστημα διαλύθηκε, δεν μπορούσαν άνθρωποι που είχαν πάρει δάνεια να τα πληρώσουν. Δηλαδή, παρέλυσε το σύστημα κανονικά. Mm-hmm. Παρέλυσε το σύστημα. Και υπάρχουν άνθρωποι που τώρα ξέρεις, όταν φτάνεις σε ένα βαθμό και εξαρτάσαι εκόνακον, δηλαδή είτε το θέλεις είτε όχι από την ψηφιακή τεχνολογία, νιώθεις πραγματικά, πώς να σου πω, σαν να σου κόψεις τα χέρια. Το θέμα είναι το κατέβασε διακόπτη το κράτος. Ναι, ναι, το κράτος. Ή η Ινδία Αθηνά Οικονομάκου ανέβασε κάτι και μπήκε ας πούμε ένα δισεκατομμύριο Ινδί να το δουν mm-hmm. και έπεσε το ίντερνετ. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να τα λαμβάνουμε όλα υπόψη. Ναι. Ναι. Όπως λέει και στο Τάσο, λέει στο Κίεβο το ίντερνετ δεν σταμάτησε ποτέ. Εντάξει, σταμάτησε αλλού. Στο Κίεβο λέει. Εντάξει, ναι, στο σταμάτησε, Κίεβο. Σταμάτησε αλλού προφανώς. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά ειδικά τώρα, ας πούμε, αν έχεις πράγματα. Να, με το γιατρό, ας πούμε, τον οικογενειακό. Αν υπάρχουν πράγματα που μπορείς να τα κάνεις μόνο εξ αποστάσεως. Ναι. Αν δεν υπάρχει ίντερνετ, υπάρχει. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε μια φάση που όντως. Αν δεν υπάρχει ίντερνετ, υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Πια αυτή τη στιγμή. Και αυτό ισχύει και για εμάς, θέλω να πω και για την Ελλάδα. Ναι, ναι, παιδί μου. Είναι εργαλείο πέρα από αυτόν που θέλει να μπει στα social ή να παίξει παιχνίδια ή οτιδήποτε. Για πολλούς ανθρώπους είναι εργαλείο δουλειάς και εργαλείο ζωής. Δηλαδή για αυτούς που κάνουν εξετάσεις απομακρυσμένες. Ναι. Καλή ώρα. Ναι, που συζητήσαμε. Μπορεί να φανεί σωτήριο το ίντερνετ. Για έναν άνθρωπο που μένει στην ανησία, ας πούμε. Και που δεν υπάρχει πρόσβαση, υπάρχει ένα καράβι που πάει κάποιες μέρες την εβδομάδα ή λόγω κακοκαιρίας δεν υπάρχει καράβι κανένα. Για αυτόν τον άνθρωπο το να μπορεί να κάνει την εξέτασή του στο επίπεδο που μπορεί να φτάσει μέσω ίντερνετ είναι σωτήριο. Είναι έτσι. Για τον άνθρωπο που δουλεύει από το σπίτι του και είναι η δουλειά του να είναι από το σπίτι του, είναι εργαλείο δουλειάς. Δεν είναι χωρίς ίντερνετ, του κόβω τα χέρια. Δεν μπορεί να δουλέψει. Δεν μπορεί να εργαστεί, δεν μπορεί να πληρωθεί, δεν έχει εισοδήματα. Πώς το κάνουμε. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνω πόσο λεπτή είναι η κλωστή που από την οποία κρεμόμαστε γενικώς. Λοιπόν, πάμε λίγο πριν κλείσουμε. Α, παιδιά, για το γάμο του Μαυρίκιου, τι να πούμε, τι δεν τα διαβάσετε, εμείς να πούμε. Δεν είδατε πόσο υπέρλαμπρα ήταν όλα. Δεν τα είδατε. Δεν είδατε φωτογραφίες από άψογα κοστούμια, δεν είδατε που τον ξυρίζανε, δεν είδατε που ήταν εκεί με τα φανελάκια του, τα ωραία. Δεν είδατε πόσο υπέροχα και βασιλικά και γαλαζοέματα. Ήταν όλα. Εγώ του κρατάω μουτράκια, δεν μας κάλεσε. Εντάξει. Τι να κάνουμε, δεν μας κάλεσε. Εντάξει. Μπα μας κάλεσε στους αργυρούς, χάκινους, πώς τους λένε τώρα, τις επαιτίους. Δεν ξέρω. Στα βαφτίσια μπορεί να μας κάλεσε. Και επίσης, Μαυρίκιος δεν μπορεί να το κάνει κάθε χρόνο αυτό, άμα γουστάρει. Ναι, έλατε. Ανανέωση των όρκων. Μπράβο. Πώς κάνουν οι άλλοι πολιτικό και μετά κάνουν θρησκευτικό. Μαυρίκιος να κάνει θρησκευτικό και μετά πάλι θρησκευτικό. Έτσι. Ξέρω εγώ, ένα volume 2. Να είναι, ξέρω εγώ. Marriage 2.0. The Flauna Edition. Γιατί όχι. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Πριν κλείσουμε το ημίωρο, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στα παιχνίδια, γιατί τα έχουμε γραμμένα κανονικά, είναι η αλήθεια. Ενώ έχουμε αρκετά παιχνίδια σε εξέλιξη. Λοιπόν, στο 85 Southampton Chelsea 2-1. Στο 67 Leeds Everton 1-1. Επίσης το τελευταίο δεκάλεπτο Inter Cremonese 3-0. Roma Monza επίσης 3-0 το παιχνίδι. Εύκολες νίκες εδώ για τους γηπεδούχους. Έχουμε ένα και με την μπάλα να σκοράρει. Και με την μπάλα, ναι, σωστά. Έχουμε ένα το Ιτόνια Ότενσεν Λειψία 0-7, για όποιον θέλει. Έχουμε Μπενφίκα Πάσος Φερέρα για την Πριμέιρα Λίγκα στο 50. Το παιχνίδι είναι 2-1. Στη Championship έχουμε μπει τελευταίο δεκάλεπτο. Μπέρμιγχαμ Νόριτς 1-1. Μπέρνι Μίλγουολ 2-0. Κάρντιφ Λούτον 1-2. QPR Hull 3-0. Wigan West Brom 1-1. Sheffield United Reading 4-0. Στο 70 λεπτό Watford Middlesbrough 1-1. Για τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, τελευταίο πεντάλεπτο στα παιχνίδια, Saint-Étienne Bastia 5-0. Laval Havre 1-3. Rodez Metz 1-4. Grenoble Nîmes 3-1. Amiens Paris FK 1-1. Niort Valenciennes 0-1. Dijon Annecy 0-1. Caen Po 1-1.
Γκενγκάν Σωσό 1-2, Μπορντό και Βιγί Ρουέν 4-0 και για League Cup Σκωτίας έχουμε ένα Rangers Queen of South 3-1 λίγο πριν λήξει το παιχνίδι. Ωραία, λοιπόν, τα καλύψαμε και αυτά. 11:30 πολιτικό δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματά σας μέχρι τις 12. Ο Φούγκιτ Χαρλαμποστενές αναρωτιέται το εξής, λέει: δεν είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ τον Νέντβεντ το θυμόμαστε όλοι με μαλούμπα όταν συστήθηκε σκοράροντας το Euro κοντά στην Ιταλία, κοντά στην Ιταλία είχε μαλλί νεοσύλλεκτου. Καλά, εντάξει. Αλλά το μεγάλο μέρος της καριέρας το πέρασε με αυτό το μαλλί, με αυτό το μαλλί σας. Mm-hmm. Με αυτό το μαλλί. Ναι. Ο Ζυγκολό Καντέλη, ο Πάβελ ο Νέντεβιτ με τρεις, μόνο με τρεις. Αν είχα την κόμη του Πάβελ θα γύρναγα reverse gangbang. Δεν καταλαβαίνω. Χρήσιμη ενημέρωση για όλα τα υπαλληλάκια του ΠΟΚ και άλλων σκοτεινών κέντρων αποφάσεων. Ο ΑΕΔ άλλαξε όνομα και πλέον λέγεται ΔΥΠΑ. ΔΥΠΑ. Ναι, ΔΕΛΤΑ, ΥΠΣΙΛΟΝ ΠΗ, τελεία, αλφα, δημόσια υπηρεσία, ανέργων, δεν ξέρω. Να το ξέρετε, μη σας παραξενεύουν τίποτα μηνύματα δίπα. Δηλαδή, μας στέλνουν για ο ΑΕΔ, ας πούμε. Ναι, ναι. Νομίζω ότι ο ΑΕΔ θα μείνει. Ναι, δεν μπορεί. Στη συνείδηση του κόσμου. Όπως είναι το ΙΚΑ, ας πούμε. Δεν πάει να γίνει ΟΔΗ, δεν πάει να γίνει παιδί. ΙΚΑ. Το λέμε ΙΚΑ. Κάποια πράγματα μένουν ως έχουν. Είναι η ΟΥΛΕΝ. Ναι. Πολύ, πολύ κλασικό αυτό που είπες. Δεν αλλάζουν κάποια. Δηλαδή, ακόμα και αν αλλάξουν, στην πραγματικότητα δεν αλλάζουν. Τραγανός Δέρας λέει, βλέποντας τον Νέντβεντ με τα τρία καθαρό αίμα, το μουσικό background μου έρχεται στο μυαλό είναι το «Κι αν έχω γκόμενα, για πες μου πώς τη λένε». Άρε, Μάνος Λατρείας, δεν τον έχετε ξεπεράσει. Πάντα τον ξεπεράσεις. Τον αποδέχτηκες? Τον αποδέχτηκες? Όχι. Ακόμα. Το παίζω δύσκολος. Δεν τρέπεσαι. Θα αναγκαστώ να μιλήσω τώρα. Όχι, να μιλήσεις. Λοιπόν, ο Γιάννης Σάσος πριν από αρκετό καιρό μου είπε ότι του έστειλε μήνυμα φιλίας στο Facebook ο Μάνος ο Λατρείας. Έτοιμα φιλίας, συγγνώμη. Του λέω τον αποδέχτηκε, μου λες όχι, όχι ακόμα, είμαι γεμάτος. Και του είπα σβήσε εμένα και αποδέξω τον Μάνο του Λατρείας. Δεν μπορώ να το κάνω. Θα σβήσω εγώ τώρα. Δεν μπορώ αν είναι θέμα χώρου, είναι θέμα χώρου. Δεν μπορώ να το κάνω. Υπάρχει ένα θέμα ιεραρχίας. Είναι θέμα χώρου. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή σβήσω εγώ, θα αποδεχθεί το Μάνο του Λατρείας? Όχι, είναι θέμα ιεράρχησης. Τώρα θες να σου πω αναλυτικά, θα σου πω. Είναι θέμα ιεράρχησης, αυτό μπορώ να σου πω. Θα έρθει και η ώρα του. Ίσως. Αν ακούει ο Μάνος ο Λατρείας, μπορεί να ακυρώσει το αίτημα στο Γιάννη Τσάσου και να στείλει σε μένα, θα τον αποδεχτώ κατευθείαν. Χωρίς ιεραρχίες και χωρίς τίποτα. Θα προσπεράσω τους πάντες. Θα είναι η facebookική μου Λέα. Δηλαδή θα μπω στη Λέα προκειμένου να αποδεχτώ το Μάνο το Λατρεία. Θα το κάνω αυτό για το Μάνο το Λατρεία. Μάνο Λατρεία, αν ακούς, έλα σε μένα που σε αγαπάω. Πραγματικά. Ο Χούλιο Ιγκλέσιας, λέει κάποιος, στα intermission των πριβέ εμφανίσεων θα ζητούσε να υπάρχει σολάριουμ ώστε να ανανεώνει το μαύρισμά του. Κύριε Κώστα, τι πιστεύετε εσείς που είστε ειδικό στο τερακωτή το Ιγκλέσι? Ορίστε, ούτε θα αλλάξει όνομα ποτέ το Πασόκ. Προφανώς και κοινά όταν είχε γίνει, Πασόκ το λέγαμε. Είναι σαν πράγματα που δεν αλλάζουν. Αν, ας πούμε, το ΠΕΑΚΙ στα Γιάννενα, αύριο μετά πρέπει να αλλάξει όνομα το αθλητικό κέντρο. Και πάρει το όνομα, ρε παιδί μου, τι να σου πω, Γιάννης Γιαννάκης. Ένα λογικό που όνομα. Που είναι ένα λογικό όνομα, ναι. Με όλη μας την αγάπη και το σεβασμό στο Γιάννη Γιαννάκη. ΠΕΑΚΙ θα το λέμε. ΠΕΑΚΙ για πάντα. Η κόμιζα του Φάμπρεγκας λέει ότι είχα γειτόνισσα όταν έμενα Ισπανία που έβαζε τέρμα Χούλιο Ιγκλέσιας όλη μέρα χωρίς σταματημό, έλειωναν τα κουφώματα. Εντάξει. Εντάσσεται ο Μαυρίκιος στην κοκλόνια συνομοταξία ανθρώπων που η λάμψη και το ταλέντο τους αναβλύζουν σαν απόσταγμα καφέ από τα καλύτερα χαρμάνια. Δεν μπορούσα να το πει καλύτερα κανένας άλλος, νομίζω. Ναι, βεβαίως, το αγάπαμε του Πουλόπουλου και το αν μια μέρα σε χάσω του Πασχάλη οι διασκευές του Χούλιο Ιγκλέσιας. Εντάξει, παιδιά, Ελλάδα και διασκευές είναι έννοιες αλληλένδετες. Στόικα. Μαλούμα κούνησε ποπό και οι λεύκες στάζουν μελί. Εάν ο Γκότζος Σαρτρενέ, εσείς κουπλέ κατέλη. Η λύση δημογραφικού του Ζουέλα η υδρογέλη. Όλα αυτά από τον Στόικα. Ο Θωμάς από το Λος Άντζελες λέει: σας άκουγα χθες και έκανα εργασία για το cyberbullying. Ναι. Με τιμή που χρησιμοποίησα σχόλιο σας και έγραψα in-text citation Τσαούσης Βαϊμάκης 2022. Αναμένω ακόμα βαθμό. Μάλιστα.
Κύριε Κώστα, από τη στιγμή που είπατε Ούλεν, σηκώθηκα και χειροκροτώ ασταμάτητα. Ναι, ναι. Θα συνεχίσω για ώρες. Πρώτη φορά το κάνει ο κύριος Κώστας. Ορίστε. Χάρη σε εσάς άρχισα να βλέπω το Τέντ Λάσο. Καλύτερο και από το δασίτριχο στήθος του Ρόι Κεν. Σας ευχαριστώ. Αυτά είναι μηνύματα. Παιδιά, μας λέτε διάφοροι για, για την είδηση για τον Γκορμπατσόφ, ναι, ότι έφυγε από τη ζωή. Το ψάξαμε και εμείς λίγο τώρα. Δεν το επιβεβαιώσαμε, δεν διασταυρώσαμε τέλος πάντων, ναι, αλλά είναι νομίζω πια όσο περνάει η ώρα. Ναι, αλλά λίγο ακόμα. Ναι. Αρχίζουν τώρα. Μάλιστα. Το βλέπω ότι υπάρχει το AP News που είναι. Έγκυρο λέει ότι το έχουν αναμεταδώσει. Το Associated Press. Ναι, το Associated Press λέει ότι το έχουν, ναι, μεταδώσει το TASS, που είναι το κλασικό ρωσικό, ναι, πρωτοδίζω, το RIA Novosti και το Interfax, ότι έχουν κάνει αναμετάδοση. Αλλά 2-3 λεπτάκια ακόμα. Ναι. 2-3 λεπτάκια ακόμα για να το. Μήπως τα ρωσικά γράψαν ότι τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ τον δολοφόνησε ο Ζελένσκι στον ύπνο του. Είναι μια πιθανότητα. Κύριε Κώστα, θέλετε να κάνουμε ότι και ο Νέντβεντ παρέα με δύο γείτονες οικοδόμους. Αντωνίν, αγρότης, 43 ετών, 1,93, 140 κιλά, το αλέτρι του Μπρνό. Είμαστε. Αν ο Έλληνας Χούλιο Ιγκλέσιας, δηλαδή ο Γιάννης Πάριος, ήταν Ισπανός, ο Χούλιο Ιγκλέσιας είναι πιθανό να έκανε καριέρα μόνο σαν τέρμα της Ρεάλ, παρά σαν τραγουδιστής. Αλήθεια. Επίσης, για να τα λέμε όλα, ο Χούλιο Ιγκλέσιας έβγαλε τον Ενρίκε Ιγκλέσιας. Και εδώ ο Γιάννης ο Πάριος έχει βγάλει, και αν έχει βγάλει παιδιά τραγουδιστές. Σωστό. Και φωνάρες όλοι και λοιπά. Σωστό. Τον φάγαμε τον Χούλιο σε αυτό το θέμα. Αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια. Όταν κάποιος με αυτοκίνητο μας αφήνει να περάσουμε ως πεζή, καλύπτουμε την απόσταση μέχρι το απέναντι πεζοδρόμιο γρηγορότερα από τον Bolt στα ντουζένια του. Όχι, λέω εγώ σε αυτό. Συγγνώμη. Κύριε Γιάννη, εγώ, Τίμιο Οχτάρη και ένας φίλος, Εφτάρη μετά από δύο βότκες, σας έχουμε κάνει ad στο Facebook, αφού δεν μπορείτε να μας αποδεχτείτε, θέλετε να ανταλλάξουμε pokes. Γκέρερο Ροσέ λέει το εξής. Για να αποφύγω τα κουνούπια στο μπαλκόνι, είπα να βγω. Δύο ώρες μετά είχα τσιμπήματα και αποσκνήπες. Ναι. Αλλά... αν ο Γκότζος ήταν η κάτοχος UEFA Πάρμα, εσείς ήταν η τίμια Περουβιανή Τάρμα. Μάλιστα. Ο Φουκαράσκο λέει πολύ σωστά ότι πριν την επιβεβαίωση του θανάτου πρέπει να περιμένουμε πώς την Μπιμπίλα. Καλά, ο Μπιμπίλας μετά από αυτό που έπαθε θα πεθάνει κάποιος δίπλα του και πάλι θα κρατάει μια πισινή. Ναι, τώρα πια. Τώρα πια δεν ρισκάρει. Μεγάλη αλήθεια, τα ευρήματα των ανασκαφών συνήθως πάνε στο πάτωμα του αυτοκινήτου με τη σκέψη «έλα μωρέ, θα καθαρίσουμε τα πατάκια». Ή παίζει άνοιγμα παραθύρου και απόπειρα σπασίματος του ρεκόρ ρήψης κακαδίου. Κύριε Κώστα, προτιμάτε να χορεύετε το γούτσου γούτσου με τρία ημίγυμνα νέτα ή το δυνατά τα δίνοντας κεραπίσματα στα καπούλια των κορασίδων. Αν θέλει το ράπο με τον πόλη που τον θέλουν όλοι. Τώρα, εντάξει, μιλάς για δύο από τα σημαντικότερα τραγούδια της παγκόσμιας ιστορίας μουσικής. Δεν είναι απλό να διαλέξει κανείς. Δεν είναι απλό. Ο Μιναροκευτές χαρίζει το ψευδόνυμο Αντέτζο, παιδί μου, Αντέτζο, που είναι καλό. Ορίστε, και στη δική μας σχολή, στο εθνικό Μετσόβιο, λέει ένας φίλος, κόβεται το ίντερνετ των εξετάσεων εξαιτίας συμβάντων αντιγραφές. Μάλιστα. Πώς το κόβουνε, δηλαδή. Πώς κόβεται το ίντερνετ μέσα σε ένα, ξέρω εγώ, αμφιθέατρο. Ο άλλος έχει 3G, ρεσί, έχει δεδομένα. Αυτό σου λέω. 5G πια, Κώστα. Οτιδήποτε. 3G, 4G, 5G, οτιδήποτε. Υπάρχει, αλλά υπάρχει στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου, αυτό λέω. Το να υπάρχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε πρεσβεία, το καταλαβαίνω. Το να υπάρχει σε κάποιο χώρο που διακυβεύεται η ασφάλεια, το καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά σε αμφιθέατρο σχολής. Άκουσα σε ΜΜΕ τη φράση «Τα παιδιά ανυπομονούν να ανοίξουν τα σχολεία». Mm-hmm. Αλλά μάλλον είχα πιει πολύ και ήταν πρωί. Λοιπόν, αυτό είναι ένα φανταστικό μήνυμα και λυπάμαι που δεν έχει υπογραφεί. Θα διαβάσω από τα... Είναι λέγοντα το μήνυμα του μήνα. 2003. Παρακαλείτε όποιος το έχει στείλει να στείλει για ψευδόνυμο. Ένας παράξενος Αμερικανός τουρίστας βρέθηκε ζαλισμένος στο πανηγύρι του χωριού μου στο ορεινό Πογόνι και μας πάσαρε μετοχές μιας νεοφυούς επιχείρησης ονόματι Τέσλα έναντι 5 ευρώ.
Εγώ προσωπικά αρνήθηκα γιατί ήθελα να συμπληρώσω κάρτα στο κινητό μου για να κατεβάσω με 3 SMS το «Μην το λες Ηλία, μην το λες παιδί μου». 1.68 το SMS. Μάλιστα. Φανταστικό μήνυμα. Κύριε Κώστα. Μπορείς να αγοράσεις λέει συσκευή παρεμβολής για Wi-Fi και 4G από το Scrooge. Mm-hmm. Είναι τόσο απλό δηλαδή. Μπορεί ο καθένας να πάρει και να μπλοκάρει, ας πούμε, το Wi-Fi και, το, και τα δεδομένα. Είναι τόσο απλό. Δεν μου κάνει εντύπωση. Τέλος πάντων. Κύριε Κώστα, θέλετε να έρθει σπίτι μου να δούμε ευρωμπάσκετ μαζί στην ωραιότερη πλάσμα του κόσμου? Ρασίτ, το χάλκινο άγαλμα της Β' ΔΟΗ Εγάλεο, ετών 50, 2,5, 120 κιλά, όλος δικό σας. Και καπάκι, κύριε Γιάννη, θέλετε να έρθετε στο τσαρδάκι μου και να χορέψουμε μπάιλα μορένα μέχρι να σας πέσει η όρεξη? Γιούργεν, 1,85, το καδρόνι από τη Βόνη. Τρίλημα από Ντεσαγίσεβιτς. Λεύκα στο σπανακόκεχρο, στο φρέντο δυος μομέντα, και Μπάλμας και Ιγκλέσιας με Χούλιο κάνεις κέντα, ή αν ο Γκότζος φουαγκρά εσείς κουτί μερέντα? Ως φοιτητής του Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου, διαψεύδω κατηγορηματικό στον προλαλήσα συνάδελφο ότι κλείνει το ίντερνετ εν ώρα εξέτασης. Έχω κάνει βιντεοκλήση, πέρασα με 5, πήγα για ποτάρες μετά. Ορίστε τώρα, τι να πούμε τώρα. Για την Τέσλα ήμουν εκεί που καίγομαι πολύ, θέλω να νιώσω μπατζελή. Έστειλε την υπογραφή του. Ναι, μωρή αρρώστια. Ναι, μωρή αρρώστια. Ναι. Μόλις διάβασα τάκα της καινούργιου προς τον Κοκλώνη, έναν άντρα σαν εσένα θέλω να παντρευτώ. Παλιά τάκα. Είναι παλιά τάκα. Α, συγγνώμη, Κώστα μου. Επίσης τώρα, γιατί έχω σκαλώσει τα στέλνια διάφορα που λέει κόβει το σήμα, δεν επιτρέπει σύνδεση με WiFi κλπ. Ας πούμε και. Αν προκύψει κάποια ανάγκη την ώρα που ο άνθρωπος είναι εκεί, που έχει το κινητό του, γιατί μπορεί να έχει άρρωστο τον γονιό του, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη αν δεν μπορεί να επικοινωνήσει, ας πούμε, με τον φοιτητή που είναι μέσα? Για κάτι επίγον, λέω. Να. Δεν ξέρω. Λοιπόν, κατά πόσον γίνεται. Το βλέπω και στο Bloomberg, το βλέπω και στη Washington Post, αλλά όλες οι αναφορές, να πούμε ότι είναι, δεν είναι πρωτογενείς πηγές, είναι από αναφορές των ρωσικών πρακτορείων ειδήσεων. Αυτό. Λίγα πράγματα έχουμε, ωστόσο. Το έχουν γράψει πολλοί. Πρέπει να πούμε ότι ο Μιχάλη Γκορμπατσόφ πέθανε στα 91 του σε νοσοκομείο. Κύριε Γιάννη, ναι. Μόλις έλαβα το δίσκο Χούλιο Ιγκλέσιας, 40 χιτάκια για καψουράκια. Θέλετε να έρθετε στην έπαυλή μου να τον απολαύσουμε? Λελίτο, το ατίθασο ζαβολάκι της Πουέμπλα. Ναι. Ο Ίνιμα κατά τούτο το έργο λέει το εξής: δύο πράγματα που δεν θα καταλάβω ποτέ από άνδρες, ελπίζω όχι και ακροατές εκπομπής, σε παραλία. Πρώτον, το σόβρακο μέσα από το μαγιό. Και δεύτερον, κάλτσα και σπορτέξ αντί για σαγιονάρες από επιλογή. Είμαστε. Δίκαιες οι απορίες σου. Δίκαιες, ναι. Μαχητικό ραφάλ του έρωτα. Εσύ που είσαι ο απόλυτος κυρίαρχος του ερωτικού FIR Αθηνών και που κάνεις κάθε απόπειρα των αντίπαλων θηλυκών μαχητικών να σε λοκάρουν και να σε φέρουν σε παράμετρους βολής όνειρο θερινής νυχτός. Και εσύ, ο καθαροδευτεριάτικος χαρταετός από δίπλα, θέλω τη συμβουλή σας. Ναι. Εδώ και ένα μήνα έχω γνωρίσει μια κοπέλα από μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε επικοινωνία σχεδόν καθημερινά, υπάρχει ωραία χημεία ανάμεσά μας, υπάρχει ενδιαφέρον και από τους δύο. Η κοπέλα μένει στη Βόρεια Ελλάδα. Πρόβλημα, θα μου πείτε. Όχι τόσο μεγάλο. Μιας και αυτές τις μέρες περιμένει το διορισμό της στην Αθήνα, οπότε θα μετακομίσει μόνιμα εδώ. Και η ερώτηση είναι, να περιμένω καρτερικά μέχρι να έρθει ο άλλος Αντώνης Νικοπολίδης που περίμενε υπομονετικά μέχρι να μπει στην εντεκάδα και να αποδείξει την αξία και το ταλέντο του, ή να γίνω Δημήτρης Μητροπάνος, να κλείσω τηλέφωνα και messenger, να πάρω το πρώτο το αεροπλάνο και να πάω να τη συναντήσω? Και αν υποθέσουμε ότι αποφασίζω να κάνω το ταξίδι αστραπή, να την ενημερώσω, να το συζητήσω μαζί της, ή να πάω έτσι πάνω στην τρέλα χωρίς να της πω τίποτα, ρισκάροντας όμως να θεωρήσω ότι εισβάλλω στο χώρο της, ότι την ευνηδιάζω και κάνω πράγματα χωρίς να τη ρωτήσω, με απρόβλεπτες συνέπειες για τη συνέχεια και τις γνώμες. Ναι, μην το κάνεις αυτό. Μην το κάνεις αυτό. Άσε μην πέσεις καμιά. Τίποτα. Άσε μην έχεις καμιά δυσάρεστη έκπληξη πηγαίνοντας εκεί. Πολλοί κόσμοι το έχει πάθει αυτό. Οπότε για σένα υπογράφω ως περιοδικό εμόπτηση και διάστρεμα. Κύριος Κώστας, να σε αφήσει. Ναι. Κύριε Κώστα, μήπως να ψάξετε, μήπως οι γείτονές σας στο ακριτικό Γκίζι είχαν προμηθευτεί τη συσκευή αποκλεισμού σήματος? Ο Ζιγκολό Καντέ λέει, μπορείς απλά να φτιάξεις ένα κλωβό Faraday, κόβεις το ίντερνετ και σιγοψύνεις τα σπουδαία μυαλά της Ελλάδας.
Και να σου πω κάτι, δεν φεύγουν κιόλας τα σπουδαία μυαλά μετά από αυτό. Σωστό. Ο Καρταρόμπα ξεκούμποτε λέει το εξής: γίνεται συχνά αναφορά για λιοντάρια που έχουν να φάνε κάτι μήνες και άρα θα είναι πολύ άγρια και επιθετικά, αγνοώντας ότι το γεγονός ότι ένα λιοντάρι αντέχει νηστικό μόλις 14 μέρες. Επίσης, με τι μάπο από το Πάσχα μέχρι και σήμερα, το ringtone μου είναι ψινοφλαούνες με την Ιλάρα αγκαλιά σε ρυθμό πάμε για τρέλες. Ναι. Και απαντάει μόνος του σε αυτό που εμείς πραγματικά απαξιώσαμε να απαντήσουμε χθες, αλλά οκ, okay, ας το πούμε αυτό γράφει. Το απορρυπαντικό αριστερά, δεξιά η πρόπληση και κέντρο η κυρία πλήση. Είμαστε. Σόβρακο πάντα μέσα από το μαγιό για αποφυγή συστροφής όρχεων, ειδικά σε μικρές ηλικίες. Το διχτάκι έχει κάνει ζημιές. Εντάξει ρε παιδιά. Τι ζημιές έχει κάνει ρε, το διχτάκι. Εντάξει ρε παιδιά. Πώς το λέμε έτσι, έχει κάνει ζημιές. Με διχτάκι μεγαλώσαμε γενιές και γενιές. Και δεν πάθαμε καμία συστροφή. Να. Σου δίνει τηλέφωνο, σου λέει να βγείτε και πριν καν βγείτε σου ρίχνει άκυρο και σου λέει είσαι καλό παιδί, αλλά διαφέρουμε πολύ. Ναι. Γιατί ρε κορίτσια, δεν ακούτε φάιτλα προφανώς αυτό. Θέλει να πει. Κύριε Γιάννη, τελευταία δοκιμάζω το ταλέντο μου στη ζωγραφική. Θα περάσετε από το Φιέρι να κάνετε το μοντέλο και εγώ να σας απαθανατήσω στον καμβά ως άλλος τσιφ Σαλβαδόρ Νταλή. Λεάντρο, 33, θα σου ζωγραφίσω την καρδιά. Ο Στόικα λέει το εξής: το σόβρακο το φοράνε ξεκάθαρα για φλεξάρισμα της μάρκας του σόβρακου. Η κάλτσα με αθλητικό είναι πρακτική λύση ανάγκης αν έχεις χιλιόμετρα και τα πόδια υδρώνουν. Υδρώνουν τα πόδια μου εμένα και ξέρω, λέει ο Στόικα. Μάλιστα. Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει. Ένας φίλος λέει: κύριε Γιάννη, καλησπέρα. Είχα ακούσει την εκπομπή με τα πιο συχαμερά φαγητά του κόσμου και νούμερο 1 ή 2 ήταν η αγγλική μαρμίτα. Επειδή μένω Αγγλία, θα σα φέρω ένα βαζάκι να δοκιμάσετε. Αν θέλετε, μπορώ να το φέρω από το σταθμό και να το αφήσω εκεί, αν σα βολεύει. Να πω στο σημείο αυτό ότι δεν πειράζει αν δεν θέλετε να δοκιμάσετε. Πιστέψτε με, σα καταλαβαίνω. Mm-hmm. Αν το φέρει, δεν θα φάω. Αλλά ναι. Ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη αλήθεια. Το μερτικό από τη χαρά του Καζαντζίδη τίνει στο μηδέν. Λέω ζυγουρό καντέ. Ο Ναπολέων ο Φούρναρης λέει το εξής σε σχέση με τη χθεσινή κουβέντα περί ξύλου στα σχολεία και όλα αυτά τα δυσάρεστα. Λέει δάσκαλος στην τετάρτη δημοτικού με σάπισε στο ξύλο επειδή κατά λάθος σφύριξα μέσα στην τάξη. Για αρχή με άρπαξε από το γιακά, με πετούσε από θρανίο σε θρανίο, μετά με έβαλε να κοιτάω στον τοίχο και μου χτυπούσε καρπαζιές για να κάνει το κεφάλι μου γκέλ στον τοίχο. Σίμω κανακάρι της θιάς σου. Μάλιστα. Και κάτι επίσης σχετικό με χθεσινή κουβέντα. Μεγάλη αλήθεια, όταν την προσέλαβαν, η Κωνσταντίνα Πανούτσου δεν περίμενε ποτέ ότι θα έψαχνε για το ποιο δέντρο έχει μυρωδιά σπέρματος. Αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό. Περί κριτικής γαστρονομίας, ομιλεί ο Γιουτάτς με Καμαρά. Τα χαρακτηριστικά της κριτικής κουζίνας είναι ότι έχει λίγο απ' όλα. Και κρέας και ψάρι και χορτοφαγικά πιάτα και γαλακτοκομικά. Ενώ οι γεύσεις είναι πολύ λιτές. Όχι πολλά μυρωδικά, όχι σάλτσες ή ψητά τυριά, όχι εντυπωσιακά στο μάτι πιάτα. Οι δε γεύσεις όπως αρνίσιο κρέας αντικριστό, ροφός με μπάμια στο φούρνο, μακαρόνια στο ζωμό του αρνιού, αλεσμένο σιτάρι με σαλιγκάρια είναι πολύ τραχές για τους περισσότερους δυτικούς. Το μεγαλύτερο κομμάτι της νεολαίας, τουρίστες και ντόπιοι, απορρίπτουν αυτές τις γεύσεις. Στα ακριβά ξενοδοχεία προσπάθησαν μέχρι πρόσφατα να πουλήσουν το κρέταν breakfast με κάποια επιτυχία, αλλά δεν επικράτησε του αγγλικού πρωινού ή του κλασικού μπουφέ που έχει λίγο απ' όλα. Έτσι, η κριτική κουζίνα προσφέρεται ελαφρώς εκπολιτισμένη εντός εισαγωγικών σε κριτικές βραδιές μαζί με όλο το folklore που φαντάζεστε. Στις δε κριτικές πόλεις θα βρεις και σουσάδικα, μεξικάνικα, ιταλικά, γκουρμέ για τους ντόπιους που να είστε σίγουροι δεν τρέφονται αποκλειστικά και μόνο με κριτικές συνταγές. Για να είμαστε ειλικρινείς, κανένας δεν τρέφεται αποκλειστικά με κριτικές συνταγές. Είναι τόσο λίγες οι επιλογές που θα βαριόταν. Μάλιστα. Ο Edgar Anna Camel το λέει: θέλω να πω στα νεοφιλελέ γατιά με το WiFi ότι επί Πασοκάρας ραδιογωνιόμετρα της Ελλάς έκαναν ελέγχους έξω από τα εξεταστικά κέντρα των Πανελλαδικών. Σκληρός αλλά δίκαιος σοσιαλισμός. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε Γκορμπατσόφ και αυτοί που λένε Γκορεμπατσόφ. Εντροπή. Πέθανε ο άνθρωπος. Έλα, εντάξει. Εάν τα χλεχλένια είναι ατίθασα, το διχτάκι του μαγιό δεν κάνει καλή δουλειά. Αντίθετα, αν είναι υπάκουα,
Μπαίνουν χλατσαριστά στο πλεκτό χωρίς πρόβλημα. Λέει ο Τραγανός Στέλλας. Παιδιά, πώς αισθάνεστε που στο quiz bowl μετά από εσάς πήγε ένας παίχτης της ποιότητας ο Ντρέας Σάμαρη? Κάποιος θα έλεγε ότι εκεί που λες δεν μπορεί να πέσει πιο χαμηλά έχω πει, αλλά εγώ θα έλεγα ντροπή για τον σπουδαίο διεθνή. Ντροπή. Λέει ο πρώην μπρος goalpost και πίσω τέρμα. Προκειμένου να αντιμετωπίσω το σύνδρομο στέρησης Fight Club, κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών των δύο ραδιοφωνικών παραγωγών, που παρότι θα ήθελα δεν θα φτάσουν ποτέ σε διάρκεια αυτές του Παναγιώτη Ρήλου, έθεσα τον εαυτό μου υποθεραπευτική αγωγή, η οποία περιλάμβανε τακτική ακρόαση παλαιότερων εκπομπών, best of, τα καλύτερα του Fight Club κτλ. Μετά από επισταμένη ακρόαση, συνειδητοποίησα το εξής. Παρότι υπάρχουν ψευδόνυμα συνακροατών με αναφορές σε παλιότερα μηνύματα, όπως το «Μια πίτα γύρω από όλα με σπάταρο τον Κυρτζίκη», ή σε παλιότερα τριλήματα όπως το Φούγκιτ Χαράλαμπο Στενές, δεν υπάρχουν ψευδόνυμα που να προκύπτουν από συνδυασμό τον παραπάνω. Έρχομαι λοιπόν εδώ να καλύψω αυτό το κενό και να κατοχυρώσω με την άδειά σας, καθώς και με την άδεια του δημιουργού, το αποτελούμενο από στίχους δύο διαφορετικών τριλημάτων του Στράτλι ψευδόνυμο «Γλυκά μπριζάρι τα πελέ τη σούφρα στο Μελτέμι». Ακουδώ τι έκανε άλλος. Ακουδώ. Κύριε Κώστα, θέλετε να έρθετε στη χασιέντα μου να χορέψω υπό τους ήχους του Μαλούμα pole dancing, να μυρίσουμε τις λεύκες και ό,τι μας έρθει? Ινοσένθιο 28, 76 κιλά, το αϊκίνητο ζουζούνι του Μαρακαϊμπο. Τώρα που έφαγα βλασιά που είπα το Ινοσένθιο, είδες, έχεις δει την ταινία το Hustle με Adam Sandler? Όχι. Η πασχετική δεν είναι αυτή? Η πασχετική. Την έχω τσεκάρισμένη, δεν την έχω δει. Την έχω στη λίστα, αλλά... ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Έχει καταφέρει με δύο ταινίες ο Άνταμ Σάντλερ να ξορκίσει από πάνω του όλη τη σαχλαμάρα των προηγούμενων ταινιών. Okay. Και πάντα με δίπλα τους σπουδαίους μπασκετικούς, γιατί στο Χάστελ περνάει το μισό NBA. Mm-hmm. Θα ήθελα να κλείσουμε με το μήνυμα. Δάσκαλος που με χαστούκιζε 5η και 6η δημοτικού, τον βρήκα στα 25 μου και του έριξα αριστερό κροσέ στα πλευρά χωρίς καν να του μιλήσω. Όλα εδώ πληρώνονται. Ναι. Συγγνώμη, αυτό το email που διάβασα για το φίλο για την κριτική είναι γεμάτο ανακρίβειες και υπερβόλες από έναν κριτικό. Και αυτός που το έστειλε, παιδιά, κριτικός ήταν, πρέπει να σας πω. Ναι. Οπότε εντάξει, ναι. Προφανώς. Διάσταση απόψε. Υπάρχουν δύο εδώ άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε Κώστα Μιαούλη και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Και τι έχουμε να πούμε αυτές τις τελευταίες στιγμές του μήνα? Καλή αποκαλοκαιριά, ακόμα λίγο, σήμερα και αύριο. Γεια σας.